Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα debate εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Τα debate αυτά, φυσικά, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι τις εκλογές. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι την ημέρα των εκλογών το δημοσιογραφικό επιτελείο της τηλεόρασης της Ζούγκλας και του Ζούγκλα.gr θα βρίσκεται επιποδός για τη δικιά σας ενημέρωση, στον παλμό φυσικά των εξελίξεων, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε φορά σε μεγάλα γεγονότα. Σήμερα λοιπόν θα καθυλισπερίσω στο στούντιο για τη σημερινή συζήτηση υποψήφιους ευρωβουλευτές. Και θα αρχίσω από αριστερά προς τα δεξιά, όπως κάνω πάντα. Θα καλησπερίσω λοιπόν τον κύριο Γιώργο Κανελάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος με την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό. Καλησπέρα σας, κύριε Μαζάνη, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ένα κόμμα ουσιαστικά το οποίο αποτελείται αυτή τη στιγμή, είναι συσπήρωση δυνάμεων του κύριου Βύρονα Πολύδωρα, να το πούμε αυτό, του κύριου Νικολόπουλου, του κύριου Ψωμιάδη και του κύριου Ζώη. Είναι ένα κόμμα το οποίο υπηρετεί τη συλλογικότητα, η οποία συλλογικότητα συντίθεται στη βάση αρχών και αξιών. Σε αυτή την συλλογικότητα μετέχουν ενεργά ο πρόεδρος ο κύριος Βύρονας Πολύδωρας, οι τρεις αντιπρόεδροι, οι κύριοι Νικολόπουλος, Ζώης και Ψωμιάδης. Δίπλα ακριβώς θα καλησπερίσω την κυρία Ιωάννα Δημητράτου, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Δίπλα της ο κύριος Βαγγέλης Πισίας. Καλησπέρα σας. Γνωστός για το, από το Ευρωψηφοδέλτιο των Οικολόγων Πράσινων. Βέβαια, κατεβαίνετε τώρα μαζί με τους πειρατές. Είστε ο πρώτος ο οποίος το επισημαίνει. Έτσι δεν είναι? Κατεβαίνουμε μαζί, συνεργαζόμαστε με το κόμμα των πειρατών, για να μην ανησυχήσει κανείς εδώ μέσα. Θα μας εξηγήσετε στη συνέχεια βεβαίως τι είναι αυτό το κόμμα. Δεν έχουμε ακούσει απόψεις, δεν έχουμε δει τουλάχιστον κάποιους. Θα είναι καλό αν προσκαλέσετε κάποιον σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Γιατί όχι, βεβαίως. Έτσι και αλλιώς σκοπός αυτό το debate είναι να ακούγονται όλες οι πολιτικές απόψεις. Θα πάμε και στο στούντιο 2, όπου εκεί βρίσκεται ο κύριος Θέμης Συμβουλόπουλος, πρώην εργαζόμενος της ΕΡΤ. Καλησπέρα σας, κύριε Συμβουλόπουλε. Καλησπέρα σας. Και φυσικά υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Του κυρίου Καζάκη. Ακριβώς. Να πω και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να σας δώσω κάποια εύσημα για τη δυνατότητα που προσφέρετε σε μικρότερους σχηματισμούς να μπορέσουν να έχουν ένα βήμα και ένα λόγο από το μέσο ενημέρωση το δικό σας. Εγώ πριν ξεκινήσω τις ερωτήσεις προς όλους τους υποψήφιους σήμερα, ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με την ΕΡΤ, την πρώην ΕΡΤ, τώρα ΝΕΡΙΤ. Άνοιξε προχθές, τι γίνεται? Δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 350-380 εργαζόμενοι όπου με τις δεκάμενες συμβάσεις επέκτασης από την προηγούμενη δημόσια τηλεόραση, δηλαδή μετά την ΕΡΤ είχαμε τη δημόσια τηλεόραση. Ναι. Εκεί μπήκαν κάποιοι εργαζόμενοι με δίμηνες συμβάσεις που επεκτάθηκαν σε δεκάμενες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη μεταλλαγή της δημόσιας τηλεόρασης, της γνωστής ΔΟΥΤΟΥ, σε ΝΕΡΙΤ, όπου οι ίδιοι εργαζόμενοι που δουλεύανε στη ΔΟΥΤΟΥ συνεχίζουν να επεκτείνουν τις συμβάσεις τους και να δουλεύουν τώρα για την ΝΕΡΙΤ. Έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνουν κάποιες προσλήψεις με διαγωνισμούς κτλ. Όσον αφορά το δικό μου κλάδο. Εσείς ήσασταν στα μουσικά σχήματα. Στα μουσικά σύνολα, ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να μπορεί κανείς να πει ότι συμβαίνει κάτι ευχάριστο εκεί. Μεγάλο πετσόκομα, από 200 μουσικούς θα υπάρχουν μόνο 70 μουσικοί και αυτό με ένα μεγάλο ερωτηματικό, να μιλήσω για τον κλάδο μου. Ουσιαστικά θα λειτουργήσει ένας καινούριος φορέας στη δημόσια τηλεόραση από τους 2.500 ανθρώπους που υπήρχαν, στους 600 εκεί υπολογίζουν και ό,τι παραπάνω νούμερο χρειαστεί θα είναι με εργολαβικό ιδίωμα, δηλαδή με συμβάσεις έργου εκπεριτροπής εργασίας ουσιαστικά. Και βέβαια το κυριότερο είναι ότι έχει μετασχηματιστεί κατά τη γνώμη μου σε ένα προπαγανδιστικό μέσο αποκλειστικά της συγκεκριμένης κυβέρνησης ή συγκυβέρνησης αν το θέλετε, χωρίς να εξυπηρετεί καθόλου τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να αρχίσουμε σιγά σιγά με τις ερωτήσεις προς υποψήφιους
για την Ευρωβουλή φυσικά. Θέλω να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε σε αυτό το debate με έναν πολύ απλό τρόπο. Όπως παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή την τηλεόραση της Ζούγκλας, στην οθόνη σας ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα κουμπί το οποίο λέει πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat του Ζούγκλα.gr. Εγώ έχω μπροστά μου εδώ το tablet και βλέπω ακριβώς τι γίνεται μέσα στο chat, τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας προς τους υποψήφιους και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου στο 211-55-50-500, είναι αστική η χρέωση και μέσω του email φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το email, info@zoogla.gr. Να σας πω ακόμα ότι για σας που ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος σε αυτά τα debate που οργανώνει η τηλεόραση της Ζούγκλας και το Ζούγκλα.gr, όχι μόνο απαραίτητα αν είστε υποψήφιοι ευρωβουλευτές, μπορεί να είστε υποψήφιοι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στέλνετε το email σας στο info@zoogla.gr ή τηλεφωνείτε στο 211-55-50-500. Θα πάω τώρα στους υποψήφιους. Το debate θα διεξαχθεί ως εξής. Οι ερωτήσεις φυσικά γίνονται από εμένα αλλά και από τον κόσμο που μας στέλνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ο καθένας έχει το χρόνο του να απαντήσει ξεχωριστά. Όμως μπορεί κάποιος από εσάς να θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο σε αυτά τα οποία λέει κάποιος υποψήφιος ή επίσης και κάποια ερώτηση. Θέλω να αρχίσω με ένα σχόλιο ή να το πω καλύτερα με πολλά email τα οποία ήρθαν χθες. Και πιστέψτε με ότι ο κόσμος, ενώ από το χθεσινό debate που έγινε το Σάββατο, ο κόσμος δεν έχει καταλάβει γιατί πρέπει να πάει να ψηφίσει σε αυτές τις ευρωεκλογές. Και θα ήθελα να δώσετε ο καθένας σας την απάντηση προς αυτόν τον κόσμο που έστειλε αυτά τα email. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να πάει κάποιος να ψηφίσει για τις ευρωεκλογές? Τι μπορεί να κάνει σήμερα ένας ευρωβουλευτής εκεί? Πώς να εξυπηρετήσει, πώς να υποστηρίξει τον Έλληνα πολίτη? Θα αρχίσω από εσάς, κύριε Κανελάκη. Κύριε Μαζάνη, στις 25 Μαΐου διεξάγεται το πρώτο ημίχρονο μιας σκληρής πολιτικής αναμέτρησης, όπου από τη μία βρίσκεται παρατεταγμένη η κοινωνία που υπέστη την τραχύτητα, την σκληρότητα και τη βαρβαρότητα του μνημονίου και από την άλλη το μνημονιακό μπλοκ, όπως αυτό συντίθεται κατά μείζωνα λόγο από την συμμαχική κυβέρνηση και από τους εν Ελλάδη ολιγάρχες. Και το μνημονιακό μπλοκ τον τελευταίο καιρό προσπαθεί κατά τρόπο καταχρηστικό και ανίερο, που σε ένα βαθμό υπονομεύει την δημοκρατία, να ελέγξει πλήρως τα εργαλεία χειραγώγησης ή τα μίντια και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η απάντηση που θα λάβει στις 25 Μαΐου θα είναι μία απάντηση πλήρους αποδόμησης του. Ναι, ξέρετε όμως κάτι. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που συνδυάζουν τις συγκεκριμένες ευρωεκλογές με ένα μήνυμα για να έρθουν αργότερα άλλες κάλπες, εθνικές. Κύριε Μαζάνη, αναπόδραστα, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα μας οδηγήσει και σε εθνικές εκλογές. Και εκεί θα διεξαχθεί το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Και το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικά ευεργετικό για τον ελληνικό λαό. Για να απαντήσω, αν θέλετε, και στον πυρήνα του ερωτήματός σας, σας λέγω το εξής. Οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι πρωτίστως εθνικές και δευτερευόντως ευρωπαϊκές. Άρα το βλέπετε έτσι, ότι είναι εθνικές αυτές οι εκλογές. Πρωτίστως εθνικές και δευτερευόντως ευρωπαϊκές. Μάλιστα. Κυρία Δημητράτου. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω όλους όσους αμφιβάλλουν γιατί σημασία που έχει ψήφος τους σε αυτές τις εκλογές, ότι έχει πάρα πολύ καθοριστική σημασία, διότι ένας τεράστιος όγκος νομοθεσίας, η οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας, τις οποίες τις συνέπειες δεχόμαστε καθημερινά πλέον, πηγάζει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φέτος, η νέα ευρωκοινοβουλευτική ομάδα που θα υπάρξει, θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες. Σκεφτείτε με την κατάσταση που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, πόσο σημαντικό είναι μέσα σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο με τις αυξημένες αρμοδιότητες να έχουμε μια δυνατή φωνή, μια ελληνική φωνή. Θα δεχθούμε τις αποφάσεις τους, θα ισχύσουν στη χώρα μας, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι, θα κάνουμε κάτι απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις? Θα πάρουμε θέσεις? Για να πάρουμε αυτές τις θέσεις, πρέπει να πάρουμε πρώτα και το δικαίωμα ψήφου που πρέπει να πάρουμε και να το ασκήσουμε σωστά, για να κάνουμε την πολιτική που πρέπει να κάνουμε μέσα σε αυτό το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνθήκη της Λισαβόνας θα ισχύσει. Το θέμα είναι πώς θα ισχύσει για την Ελλάδα. Θα ισχύσει πάλι με τα χέρια δεμένα και δέχομαι αποφάσεις? Θα ισχύσει με παίρνω θέσεις?
Και επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Δεν πιστεύω ότι ένας Έλληνας Ευρωβουλευτής έχει μία δύναμη μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πιστεύω ότι 21 Έλληνες Ευρωβουλευτές θα έχουν μία δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν αυτοί αποτελέσουν πολύ σφιχτό κρίκο και συσπυρώσουν γύρω τους ανθρώπους που μέσα από το Κοινοβούλιο θα μπορούν να υποστηρίξουν ίδιες θέσεις, θα διεκδικούν όχι μία ομοσπονδιοποιημένη Ευρώπη, αλλά μία Ευρώπη των εθνών κρατών, τότε έχουν μέλλον και οι αποφάσεις τους όντως θα έχουν και έναν τόπο και θα επηρεάζουν σωστά τη χώρα μας. Κύριε Πισία. Να πω κι εγώ ότι οι εκλογές αυτές είναι ευρωπαϊκές εκλογές. Εσείς λοιπόν δεν τις βλέπετε ως εθνικές, ως ένα μήνυμα. Να σας πω. Η Ελλάδα εξαρτάται περισσότερο την τελευταία περίοδο από ό,τι στο παρελθόν από αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Και από αποφάσεις οι οποίες περισσότερο ακόμα λαμβάνονται στο επίπεδο της Κομισιόν, όχι στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί έχουμε δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρώπη και γιατί η Ευρώπη έχει όχι μόνο ως Ευρωκοινοβούλιο ή ως Κομισιόν έχει η ίδια ένα έλλειμμα δημοκρατίας γενικότερο, είναι γιατί υπάρχουν άλλα κέντρα απόφασης στον ευρωπαϊκό χώρο και έξω από τον ευρωπαϊκό χώρο, τα οποία καθορίζουν στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, έτσι όπως τη ζούμε τα τελευταία χρόνια, καθορίζει το τι θα γίνει και στην τελευταία γωνιά της γης. Μια από τις γωνιές της γης, μια γωνιά της Ευρώπης, είναι σήμερα η Ελλάδα. Τις μάχες δεν μπορεί να τις δίνεις πάντα μόνο μέσα στον τόπο σου. Οι μάχες δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Ελιά και δεν ξέρω τι άλλο. Ποτάμι. Οι μάχες είναι, ναι, ποτάμι σήμερα. Οι μάχες είναι και το τι μπορεί σήμερα αυτή η χώρα στην πολλαπλότητα των εκφράσεών της με μια ανοιγμένη βεντάλια πολιτικών δυνάμεων οι οποίες αντιστοιχούν στις πραγματικές βουλήσεις των Ελλήνων, με τις συνειδήσεις των Ελλήνων εκφρασμένες, κατατεθειμένες προς τα έξω, να μπορεί να πει στην Ευρώπη, η οποία έχει και αυτή τον πλουραλισμό της, να πει στην Ευρώπη αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει και αν δεν αλλάξει η Ευρώπη, τα περιθώρια είναι πολύ στενά για τη χώρα μας. Πρέπει συνεπώς να δώσουμε τη μάχη και στη χώρα μας, βέβαια, και θα έρθουν και εθνικές εκλογές και στη χώρα μας έχουμε και τους κοινωνικούς αγώνες που πρέπει να γίνονται στους χώρους δουλειάς, να γίνονται στις περιοχές όπου δημιουργούνται τα προβλήματα. Βλέπετε Κρήτη με την ιστορία αυτή της υδρόλυσης των χημικών, αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που πάει να συντελεστεί. Αλλά βέβαια πρέπει να δίνονται και στα όργανα τα ευρωπαϊκά, έτσι ώστε και με τις κατάλληλες συμμαχίες, με τις κατάλληλες συγκλήσεις, να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις πολιτικές της Ευρώπης και να αλλάξουμε την ίδια την Ευρώπη. Κύριε Συμβουλόπουλε. Ψηφίσει, αν θυμάμαι καλά, για να κριβολογούμε, έτσι δεν είναι? Θα ήθελα να επαναλάβετε την πρότασή σας. Λέω ότι η ερώτησή σας ήταν ότι υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο γιατί πρέπει να ψηφίσει ή δεν πρέπει να ψηφίσει. Αυτή δεν ήταν η ερώτηση? Ναι, γιατί, ναι, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερον, σας μεταφέρω την άποψη πολλών πολιτών οι οποίοι πραγματικά ρωτούν γιατί πρέπει να πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις ευρωεκλογές και για παράδειγμα να μην μείνουν στην αποχή. Και από την άλλη πλευρά, τι μπορεί να προσφέρει στους πολίτες αυτή τη στιγμή ένας Έλληνας ευρωβουλευτής. Ωραία. Εσείς είστε υποψήφιος. Θέλετε να πάτε στην Ευρωβουλή? Σαφώς. Λοιπόν, για δύο λόγους. Θα βάλω δύο λόγους, αν και είναι πολύ περισσότεροι, αλλά δύο κυρίως λόγους. Η αποχή είναι κάτι που συμφέρει το σύστημα αυτή τη στιγμή. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι η κυρίαρχη τάξη, τόσο και στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτοί που έχουν στα χέρια τους τα ενία των πολιτικών πραγμάτων σε αυτούς τους δύο χώρους, θα αισθανόμασταν πολύ καλά αν ο κόσμος δεν πήγαινε να ψηφίσει. Γιατί είναι ευρέως γνωστό πλέον ότι υπάρχει μεγάλος σκεπτικισμός, αν θέλετε να το πούμε με αυτή τη λέξη, απέναντι στο μόρφωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί. Επομένως, θα ήταν ευχής έργων για αυτούς που έχουν τα πράγματα στα χέρια τους να υπάρξει αποχή. Από την άλλη μεριά, από τα λίγα όπλα που έχει αφαιθεί στον κόσμο αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να εκφράσει την άποψή του, είναι οι εκλογές. Εγώ προσωπικά, όπως πιστεύω και το κίνημα στο οποίο μετέχω, το μέτωπο του ΕΠΑΜ, δεν πιστεύουμε ότι οι εκλογές είναι η κατά βάση αυτή μάχη ή η δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί για να αλλάξει άρδιν τα πράγματα είτε μέσα στην Ευρώπη είτε μέσα στο εσωτερικό της Ελλάδας. Μπορεί όμως πολύ εύκολα, κάλλιστα, να αποτελέσει την αφετηρία, το εφαλτήριο για να αποτυπωθούν διαφορετικές δυναμικές
καταρχήν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και στη συνέχεια, ως επόμενο βήμα, αυτές οι δυναμικές να αποτυπωθούν και στους συσχετισμούς της εσωτερικής πολιτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα. Άρα, ο ένας λόγος είναι ότι η αποχή δεν συμφέρει τον Έλληνα πολίτη, τον Ευρωπαίο, αν θέλετε, πολίτη, τον Γάλλο, τον Γερμανό, οποιονδήποτε, που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που είπα μόλις λίγο πριν, για να αποτυπωθούν διαφορετικού είδους δυναμικές, διαφορετικού είδους προτάσεις μέσα σε ένα Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι μία μαριονέτα, μία βιτρίνα της ευρωπαϊκής λογικής, γιατί οι αποφάσεις, όπως είπε και ο προηγούμενος συνυποψήφιος, παίρνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωραία. Το να απαντήσετε και στο αν βλέπετε κι εσείς αυτές τις εκλογές που έρχονται ως ένα μήνυμα του κόσμου για να πάμε και σε άλλη κάλπη μετά, να πάμε δηλαδή σε εθνικές εκλογές. Δηλαδή ψηφίζει ο κόσμος με αυτή την προοπτική. Παραδοσιακά στην Ελλάδα. Συνειδητή ψήφος ή ψήφος αντίδρασης. Παραδοσιακά στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη αποχή στις ευρωεκλογές γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφερόταν. Αυτή την περίοδο όμως, μέσα σε αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή, η οποία συμβαίνει εδώ και 3-3,5 χρόνια στον τόπο μας, ο κόσμος θα πάει στην κάλπη με την λογική της διαμαρτυρίας. Αυτό μετράμε, αυτό βλέπουμε με την επαφή μας με τα κοινωνικά στρώματα, αυτό βλέπουμε στις συζητήσεις μας με τον κόσμο που μιλάμε σε καθημερινή βάση. Άρα νομίζω ότι θα έχει μικρότερη αποχή από τις προηγούμενες ευρωεκλογές και θα αποτυπώσει συσχετισμούς μέσα στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή θα δώσει μία απάντηση στην κυβερνητική πολιτική που προέρχεται βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάμε τώρα στην ατζέντα που έχει ο καθένας σας, τα πρώτα θέματα τα οποία σκέφτεται να θίξει στο Ευρωκοινοβούλιο, αν εκλεγεί Ευρωβουλευτής. Και θα αρχίσω από εσάς, κύριε Κανελάκη. Τι έχετε λοιπόν στην ατζέντα σας? Πρώτα, τα πρώτα θέματα τα οποία θα ασχοληθείτε και θα πείτε στους εταίρους. Πριν σας πω για την ατζέντα μας, θα ήθελα με την άδειά σας να κάνω μία τοποθέτηση σε αυτά που είπε ο κύριος, Πισίας. Ναι. Αναντίλεκτα, κύριε Μαζάνη, η ευρωπαϊκή ρητορική ενός εκάστου υποψηφίου προσθέτει σε κύρος και σε εικόνα. Πλην όμως, αυτός ο δρόμος μας οδηγεί στο να ρίχνουμε, αυτή η επιλογή μας οδηγεί στο να ρίχνουμε νερό στο μήλο των κυβερνώντων. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω το εξής, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ρητορική μας να είναι προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης και της απονεύρωσης της ψήφου της 25ης Μαΐου. Η ψήφος της 25ης Μαΐου πρέπει να είναι πρωτίστως εθνική και δευτερευόντως ευρωπαϊκή. Εάν υπάρχει ευρωπαϊκό έλλειμμα που υπάρχει ευρωπαϊκό έλλειμμα, αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση εμείς ως Ελλάδα, πολλό δε μάλλον ως ομάδα Ελλήνων ευρωβουλευτών, να το αποκαταστήσουμε, εάν προηγουμένως δεν έχουμε αποκαταστήσει το έλλειμμα που υπάρχει, το δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας. Πρώτα λοιπόν αποκαθίσταται το έλλειμμα δημοκρατίας που ενυπάρχει στο εσωτερικό της χώρας και εν συνεχεία κάνουμε και τις προσπάθειές μας, τους αγώνες μας, προκειμένου να αποκαταστήσουμε και το έλλειμμα που υπάρχει, το δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να περάσουμε. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Πισιέα? Πολλά θα ήθελα. Πολλά θα είμαι λακωνικός. Όχι, σε αυτό το οποίο είπε. Ναι, θα είμαι λακωνικός, γιατί θα περιοριστώ ακριβώς σε αυτό το. Ωραία. Σας δίνουμε το χρόνο. Ελάχιστα όμως λεπτά. Θέλω να πω το εξής. Προς Θεού δεν υπάρχει μορφή για το πρόσωπο του κύριου Πισία, κάθε άλλο, έτσι? Όχι, επειδή υπήρξε μια. Όχι, δεν υπάρχει μορφή. Αυτά τα θέματα δεν είναι προς Θεού προσωπικά, είναι πολιτικά. Και νομίζω ότι αν ακούσει κανείς προσεκτικά τι είπε ο κύριος Κανελάκης και τι είπα εγώ, θα διακρίνει το εξής. Ότι θέλουμε, ότι έχουμε δύο στοχεύσεις. Και ήδη έχουμε δύο στοχεύσεις. Διαφέρουμε στη μέθοδο. Κάποιος λέει ότι θα ξεκινήσω από το να αλλάξω τα δεδομένα, να αλλάξω τους συσχετισμούς εδώ και στη συνέχεια θα δω τι κάνω εκεί. Και κάποιος άλλος λέει, ο Μιλόν, ότι σε αυτές τις εκλογές, σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, καθώς πηγαίναμε για τις ευρωεκλογές, θα πρέπει να φανερώσω τι είναι αυτό που είναι η Ευρώπη σήμερα, ποιο είναι αυτό το υπερεθνικό κέντρο απόφασης μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, ποια είναι η δυναμική του ή η αδυναμία του, ποιες είναι οι πολιτικές του, αυτές να τις φανερώσω και σε σχέση με αυτές να ζητήσω από τον ελληνικό λαό
να υποστηρίξει εκείνους τους ανθρώπους που θα πάνε αυτές τις πολιτικές να τις αλλάξουν. Δεν είναι συνεπώς διαφορά ο ένας θέλει το καλό ή ο άλλος το κακό του τόπου. Αυτό κρίνεται σε ένα δεύτερο επίπεδο. Είναι το με ποιο τρόπο πάμε σε αυτήν την συγκεκριμένη συγκυρία να αναδείξουμε το πρόβλημα και από εκεί και πέρα να συγκεντρώσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να το μεταστρέψουμε. Θεωρούμε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει δυνατότητες από βουλευτές που δεν θα είναι υπνώτοντες, οι οποίοι δεν θα πάνε εκεί να κάνουν την καριέρα τους. Εμείς, οι Οικολόγους Πράσινους, πάμε για 2,5 χρόνια και να σας πω και την αλήθεια: 2,5 χρόνια μοιραζόμαστε. Κάθε θέση βγάζει 2 και να μην σας πω ότι μπορεί να βγάλει και 3. Μας ενδιαφέρει να πιάσουμε 2-3 σοβαρά θέματα της ελληνικής κοινωνίας, να πάνε οι κατάλληλοι άνθρωποι από εμάς να κάτσουν 1-2 χρόνια εκεί, να τα παλέψουν αυτά τα θέματα συλλογικά με τους υπόλοιπους από εμάς και να γυρίσουμε πίσω έχοντας κάτι στις αποσκευές μας, να πάει ο επόμενος και ούτω καθεξής. Είναι ένα πεδίο αναμέτρησης το Ευρωκοινοβούλιο και βέβαια ξέρετε. Τελειώνω εδώ, ότι στον ευρωπαϊκό χώρο, γύρω από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, υπάρχει ένα λομπίστικο, τεράστιο λομπίστικο κύκλωμα, όπου οι διάφορες χώρες, έξω από το κοινοβούλιο, στο παρασκήνιο, διαμορφώνουν άλλους συσχετισμούς και όπου η κάθε μία κοιτάζει να προωθήσει τα συμφέροντά της. Μια ισχυρή παρουσία. Και μάλιστα θα έλεγα συγκλίνουσα μεταξύ των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, θα μπορούσε να δώσει κάτι από τη χαμένη αξιοπιστία αυτής της χώρας και κάτι από τη χαμένη της δύναμη. Κυρία Δημητράτου, για πείτε μας, ποια είναι τα θέματα τα οποία έχετε εσείς στην ατζέντα σας σε περίπτωση που εκλεγείτε Ευρωβουλευτής. Τα πρώτα θέματα τα οποία θα θίξετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα αρχίσετε με αυτά δηλαδή. Κοιτάξτε, σίγουρα σαν Ιωάννα Δημητράτου ταυτίζομαι πολύ και με θέματα παιδείας, με θέματα ευρωπαϊκών βιογραφικών που βρίσκονται στον αέρα όταν έχουν μέσα κάτι από την Ελλάδα. Αλλά δεν είναι αυτά προτεραιότητα, γιατί η Ελλάδα ζει άλλες στιγμές πέρα από τους φοιτητές της. Προτεραιότητα είναι σίγουρα η καταγγελία του χρέους. Χρέος με τοκογλυφικά επιτόκια, δεν αφήνει μια χώρα να αναπνεύσει, σε λίγο δεν θα αφήνει μια χώρα να υπάρξει. Ας εξασφαλίσουμε πρώτα ότι η χώρα μας θα υπάρξει όπως πρέπει να υπάρξει και με τη θέση που της αναλογεί μέσα στην Ευρώπη, και μετά να προχωρήσουμε σε πιο μικρά θέματα. Πιο μικρά θέματα υπάρχουν άπειρα στην ατζέντα. Για μένα, πρωταρχικό και για το κίνημα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, βασική προτεραιότητα είναι η καταγγελία αυτού του χρέους. Και όχι μόνο η καταγγελία του χρέους. Όταν έχουμε να κάνουμε με νομική, έχουμε να κάνουμε και με την αποζημίωση. Αποζημιώσεις, εννοείται τις αποζημιώσεις. Εννοώ τις γερμανικές αποζημιώσεις, αλλά εννοώ, είναι άλλο κομμάτι αυτό. Εννοώ και το βαθμό που η Ευρώπη, όταν η ίδια αθετεί πράγματα τα οποία ορίζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, πρέπει να αποζημιώσει. Εννοώ αυτό. Άρα, καταγγελία του μνημονίου. Και η φίλη τη Ιωάννα, ναι. Αν την διερμηνεύω ορθώς, ταυτίζεται με τη δική μου θέση. Οι εκλογές είναι πρωτίστως εθνικές. Εννοείται ότι βγαίνουμε εκεί για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα. Αλλαγή διακυβέρνησης, αν δεν υπάρξει αλλαγή διακυβέρνησης, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει. Εσείς, κύριε Κανελάκη, τι θέματα έχετε στην ατζέντα σας? Κοιτάξτε, συμφωνείτε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, βλέπω αρκετά. Κοιτάξτε. Χθες, να σας κάνω και αυτή τη διακοπή, έβλεπα να συμφωνούν πολλοί υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας με τις γέφυρες. Σε κάποια θέματα συμφωνούσαν πολύ. Παρ' όλα αυτά ήταν σε διαφορετικό σπίτι. Πάντως και σήμερα βλέπω ότι υπάρχει μια συμφωνία γενικά. Τους ανεξάρτητους Έλληνες, εγώ προσωπικώς, τους βλέπω με ιδιαίτερη συμπάθεια. Και βλέπω και με ιδιαίτερη συμπάθεια τον αγώνα που κάνει ο πρόεδρός τους και τα στελέχη τους. Δυστυχώς δεν συμπέσαμε σε αυτές τις εκλογές. Καλό θα ήταν να έχουμε συμπέσει. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Η άποψη δική μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διεύρυνση της συμμαχίας των δυνάμεων της αντιμνημονιακής κεντροδεξιάς. Δεν ξέρω τελικώς, σας επαναλαμβάνω, αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο μέλλον. Εδώ είμαστε να το δούμε. Ωραία. Πείτε μας και τα δικά σας θέματα. Τα πρώτα που σκέφτεστε να δείξετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε διατυπώσει μία πολιτική θέση η οποία εδράζεται σε δύο μείζονες άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ανατροπή της καθεστικής μνημονιακής τάξης. Είτε αυτή ενυπάρχει στον ελληνικό χώρο, στην ελληνική επικράτεια, είτε στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο δεύτερος άξονας είναι η δημιουργία μιας εθνικής αρχιτεκτονικής, η οποία θα εγγυάται εθνική, οικονομική, κοινωνική, παραγωγική ανασυγκρότηση. Πάνω λοιπόν σε αυτούς τους δύο μείζονες άξονες ερχόμαστε και ξεδιπλώνουμε την πολιτική μας πρόταση.
η οποία είναι και εθνική και ευρωπαϊκή. Κύριε Συμβουλόπουλε. Η ατζέντα είναι μεγάλη και αρκετά πολύπλοκη, θα έλεγα, για πρώτο σχόλιο. Αλλά θα περιοριστώ στο εξής. Μία αναγνώριση του χρέους, δημόσιου και ιδιωτικού, διαγραφή του βέβαια, γιατί δεν φτάνει μόνο η καταγγελία που είπε η συνυποψηφία από τους ανεξάρτητους Έλληνες, χρειάζεται να μην το αναγνωρίσεις και χρειάζεται πέρα από την καταγγελία να προχωρήσεις σε μονομερή διαγραφή. Εμείς είμαστε κατά και της Ευρωζώνης, δεν θεωρούμε ότι μέσα στην λογική και στην αρχιτεκτονική του ευρώ μπορεί να υπάρξει βιώσιμη χώρα, γιατί το χρέος έτσι κι αλλιώς δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι καν, είναι μη εξυπηρετήσιμο έτσι κι αλλιώς. Και προχωρώντας λίγο παραπάνω, επειδή όλο αυτό το ζήτημα συνδέεται με την εθνική ανεξαρτησία και την λαϊκή κυριαρχία, η οποία με πολύ βάναυσο τρόπο έχει σφετεριστεί τα τελευταία χρόνια, καταπατώντας θεσμούς και σύνταγμα, μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν της μη αναγνώρισης του χρέους, της καταγγελίας του και της μονομερής διαγραφής του, σηκώνουμε με τον πιο καλό τρόπο το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, της αυτοδιάθεσης και της αυτοτέλειας των λαών της Ευρώπης, πρωτίστως στη χώρα μας και δευτερευόντως στους άλλους λαούς, που σημειωτέων εδώ θα πρέπει να σας πω ότι στα τέλη του Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, διοργανώνοντας ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο στο κέντρο της Αθήνας, από κινήματα με ομοειδεατισμό στην Ευρώπη, από πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και από την Αφρική και από χώρες που είναι και έξω ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διακηρύξαμε ότι αυτή η ιστορία με το χρέος σε παγκόσμιο βέβαια επίπεδο, αλλά και στο χρέος των λαών σε κάθε χώρα ξεχωριστά, δεν μπορεί να συνεχιστεί και συνδέεται άμεσα με τα ζητήματα αυτοκυριαρχίας και εθνικής κυριαρχίας των λαών. Εμείς λοιπόν τι προσδοκούμε, εάν καταφέρουμε να μπούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να σκίσουμε μπροστά στα μάτια του επόμενου Όλι Ρεν, γιατί από όσο ξέρω ότι ο κύριος Όλι Ρεν δεν βάζει άλλες υποψηφιότητες, του νέου Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου ή όποιων άλλων αρμόδιων εκεί, τη δανειακή σύμβαση που υπόγραψαν οι προηγούμενοι και τις δεσμεύσεις που σημαίνει η δανειακή σύμβαση για τη χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο καθιστούμε με πολύ σαφή τρόπο στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι, ποιες είναι οι προθέσεις μας τώρα, και δίνουμε και τη δυναμική για το εσωτερικό της χώρας. Κύριε Συμβουλόπουλε, θα πει κάποιος τώρα, ωραία, άντε και το κάνει ένας, άντε και το κάνουν δύο ευρωβουλευτές του ΕΠΑΜ. Σκίζουν το μνημόνιο μπροστά στα μπάτια του Όλι Ρεν. Δεν λέω για το μνημόνιο, λέω για τη δανειακή σύμβαση. Με συγχωρείτε, δικό μου λάθος. Τη δανειακή σύμβαση μπροστά στα μάτια του Όλι Ρεν. Και τι θα γίνει μετά? Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από την άποψη ότι... Το περνάτε απλά ένα μήνυμα. Ακριβώς, το λέω με ένα συμβολικό τρόπο και απλά υποδηλώνεις, δηλώνεις μια πολύ συγκεκριμένη θέση για το τι, με τον τρόπο που σκέφτεσαι, εάν αποτυπώσεις αυτή τη δυναμική και στο εσωτερικό της χώρας σου, να ξέρει μέσα ο κόσμος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ποια ενδεχομένως δύναμη ή δυναμική θα έχει να κάνει πλέον στο εσωτερικό της Ελλάδας. Διότι αυτό δεν μας ενδιαφέρει να το αποτυπώσουμε τόσο. Δεν νομίζουμε ότι θα αλλάξουμε δηλαδή τους συσχετισμούς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άμεσο τρόπο, αλλά θα δώσουμε το μήνυμα. Θα σηκώσουμε ένα μπόι, ρε αδερφέ. Ένα μπόι. Ένα μπόι και για το εσωτερικό της ελληνικής πραγματικότητας, που έχει σκύψει το κεφάλι και νομίζει ότι αυτό το χρέος είναι. Πρέπει οπωσδήποτε να πληρωθεί. Μας λένε μπαταξτσίδες και μας έχουν ρίξει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην μπορούμε να σηκώσουμε το κεφάλι. Φανταστείτε τι ψυχολογική ένεση είναι αυτή για τον ελληνικό λαό. Εδώ ένας, αν και δεν συμφωνούμε απόλυτα, σχεδόν στα περισσότερα δεν συμφωνούμε γιατί προέρχεται από αλλού. Ο ελληνικός λαός βλέπει τον Νάιτζελ Φάραντζ να υπερασπίζει την Ελλάδα και ανεβαίνει το ηθικό του για ένα μήνα. Φανταστείτε να είναι δικοί μας εκπρόσωποι μέσα εκεί και να κάνουν αυτό το πράγμα. Ένα μικρό παράδειγμα σας λέω. Κύριε Κανελάκη, πιστεύετε ότι... Μικρή παρέμβαση. Σε ό,τι αφορά την καταγγελία που ανέφερε, είμαι πιο πρακτικός άνθρωπος. Δεν εννοώ μια θεωρητική καταγγελία. Μια πολύ πρακτική καταγγελία. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχει η κυρία Ζωή Γιοργαντά, τα οποία κάνουν πολύ ουσιαστική αυτή την καταγγελία. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου, οι οποίες κάνουν ακόμα πιο ουσιαστική αυτή την καταγγελία. Και με το να κινούμαστε έτσι, κινούμαστε στο να πραγματοποιήσουμε ένα στόχο. Όχι μόνο στο να δώσουμε ένα συναισθηματικό τόνο σε ό,τι συμβαίνει.
Να ξεφύγουμε λίγο από αυτό και να δώσουμε πιο ουσιαστικές θέσεις. Κυρία Μαζάνη, σαφώς να απαντήσω. Δεν διαφωνώ και μάλιστα την επιχειρηματολογία της κυρίας Γιωργαντά την ξέρουμε από το 2011. Από τα στοιχεία που έβγαλε από την Ελστάτ. Σαφώς και υπάρχουν νομικοπολιτικοί όροι στους οποίους μπορείς να υπερασπιστείς, να πατήσεις επάνω σε αυτούς για να καταγγείλεις, να διαγράψεις μονομερός ή να μην αναγνωρίσεις το χρέος. Σαφώς και εγώ απλά λέω σε πρώτο επίπεδο για να καταλαβαίνομαστε τι θα μπορέσει να δυναμική να προκύψει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Σαφώς και υπάρχουν όλοι οι άλλες υποθέσεις για να προχωρήσουμε. Ωραία. Δεν διαφωνώ. Να πάω τώρα στον κύριο Κανελάκη. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πιστεύετε ότι μας βλέπουν με σεβασμό σήμερα, κύριε Κανελάκη? Και αν όχι, πώς θα καταφέρετε εσείς ως Ευρωβουλευτής να τους κάνετε να μας βλέπουν με σεβασμό? Από το 2009-10 και εντεύθεν, όπου ξέσπασε η κρίση, ουδέποτε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας στάθηκαν στο πλευρό μας με αλληλεγγύη. Όταν δεν στέκεται με αλληλεγγύη ο εταίρος σου, δεν τίθεται ζήτημα σεβασμού. Δεν στέκεται με αλληλεγγύη απέναντί σου. Δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση εκείνη η οποία απορρέει από μια αγαστή σχέση και συνεργασία που πρέπει να έχουν εταίροι. Δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Κανένας απολύτως σεβασμός. Τουναντίον μας αντιμετώπισαν με κινησμό, με ομότητα και με μια εχθρότητα που δεν είχε προηγούμενο. Αυτό βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό το επέτρεψαν και οι κυβερνώντες. Διότι αν είχαμε μια κυβέρνηση η οποία είχε αντιμετωπίσει κατά τρόπον, αν θέλετε έτσι εμφατικό, κατά τρόπον ηχηρό και ισχυρό την απόπειρα συκοφάντησης, την απόπειρα διασυρμού του ελληνικού λαού από το ευρωπαϊκό κατεστημένο, από το κατεστημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτοί με τη σειρά τους θα ήσαν πιο προσεκτικοί. Αφέθησαν ελεύθερα και ανεξέλεγκτα να μας συκοφαντούν και να μας λιδωρούν. Και πώς θα τους πείσετε εσείς να πετύχουμε πάλι το σεβασμό? Κοιτάξτε, ο σεβασμός αυτός θα κερδιθεί εις περίπτωση που υπάρξει αλλαγή συσχετισμών στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτή η αλλαγή συσχετισμών είναι πάρα πολύ κοντά. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή συσχετισμών στο εσωτερικό της χώρας, δεν θα υπάρξει κανένα σεβασμός. Κύριε Πισία. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο πρακτικός και θέλω να θέσω και το πλαίσιο του πολιτικού μας χώρου. Μας προστάτε και μία απάντηση για τους πειρατές. Ναι, ναι, μα εδώ θα πάνε τα πράγματα τώρα. Και πρέπει να ορίσω και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται αυτό το κίνημα των οικολόγων πράσινων, το οποίο συναντιέται με το κίνημα των πειρατών. Μπορεί να υπάρχουν κομματικές μορφές, κινήματα είναι όμως στην ουσία. Και από εκεί και πέρα να δώσουμε την γενική εικόνα μας διακριτή σε σχέση με την εικόνα την οποία κατέθεσαν οι συνομιλητές μας στο τραπέζι. Σας πω το εξής. Η συζήτηση έχει πάει και πάλι, λογικό είναι, είναι η άγνοια του κόσμου, έχει πάει στα οικονομικά. Εμείς έχουμε κατηγορηθεί επανειλημμένα ως οικολόγοι πράσινοι ότι είμαστε μονοθεματικοί. Μερικοί μάλιστα έχουν επιχειρήσει στο παρελθόν να πούν ότι αυτοί ασχολούνται με τα δέντρα, με τα δελφίνια, με τις φάλαινες και εδώ ο κόσμος καίγεται. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα για το οποίο θα αναφερθώ. Δεν θα περιοριστώ να κάνω καταγγελία του χρέους. Δεν θα περιοριστώ να πω τι θα κάνουμε συμβολικά για να τους δείξουμε ότι κακώς κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Αλλά θα κάνω μια προσπάθεια αμέσως, μόλις κάνω μια μικρή παρένθεση, να πω πώς απαντάς σε αυτά με συγκεκριμένες πολιτικές. Πώς χτίζεις δηλαδή εκεί που οι άλλοι γκρεμίζουν. Λέω λοιπόν ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπου να ξαναδούμε τη χώρα μας και να μην τη βλέπουμε συνεχώς ως μια οικονομικό στιγμένη χώρα, να καταλάβουμε τις πολιτισμικές διαστάσεις της κρίσης η οποία συμβαίνει σήμερα να μας πνίγει, να καταλάβουμε ποια είναι τα θέματα παιδείας, δηλαδή τα ελλείμματα στην παιδεία, τα προβλήματα στην παιδεία τα οποία δημιουργεί η κρίση, να δούμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί στον ψυχισμό των ανθρώπων. Να καταλάβουμε συνεπώς ότι αυτή η κρίση είναι μια γενική κρίση η οποία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα, εάν συνεχίσει να κονταροχτυπιέται χωρίς άξονες, να μπει σε μια διαδικασία παρακμής.
Λέμε λοιπόν εμείς. Εντάξει, το χρέος χρέος, μισό λεπτό. Μια παρέμβαση. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να ταυτίζουμε, έτσι. Δεν μπορούμε να ταυτίζουμε το παρεκκλημασμένο πολιτικό σύστημα με το λαό. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Έτσι. Στην παρακμή μπαίνουν μερικές φορές και οι λαοί όταν αφήνονται να άγονται και να φέρονται από συγκεκριμένες ηγεσίες. Οι λαοί πρέπει, όταν οι ηγεσίες δεν είναι καλές, να τις ανατρέπουν. Αλλά ας πάμε στο συγκεκριμένο. Λέω λοιπόν ότι καλά είναι να λες ότι το χρέος είναι επαχθές. Καλά είναι να πεις ότι εγώ δεν δέχομαι αυτή τη δανειακή σύμβαση. Πρέπει όμως να είσαι και ρεαλιστής και να καταλάβεις ότι οι συσχετισμοί στην Ευρώπη και οι πολιτικές, οι κεντρικές πολιτικές της Ευρώπης, ενδεχομένως για τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως, μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι κάτι να συμβεί και να περάσουν από τον νεοφιλελευθερισμό σε έναν νεοκενησιανισμό ή σε κάτι άλλο, το οποίο να σημαίνει μια αναθέρμανση της οικονομίας ευρωπαϊκής και έτσι μαζί με το βασιλικό που λέμε να ποτιστεί και γλάστρα, μαζί με αυτό να αρχίσει κάπως να αναπνέει και η ελληνική οικονομία. Όμως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι οι γερμανικές πολιτικές κυριαρχούν, Γερμανία και η σύμμαχή της, ο σκληρός πυρήνας της σημερινής Ευρώπης, που είναι λιγότερο Ευρώπη από ό,τι ήταν κάποτε, και εκεί τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Εάν εσύ λοιπόν πέρασαν 3-4 χρόνια, συνεχίσεις να μιλάς για τη δανειακή σύμβαση, συνεχίσεις να μιλάς για το χρέος και δεν ορίζεις, απλώς λες την λέξη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, λες την λέξη κοινωνία και δεν ορίζεις τι είναι αυτή η κοινωνική παραγωγική ανασυγκρότηση. Εάν δεν ξεκινάς, πού θα τη χτίσεις, πώς θα τη χτίσεις στον γεωργικό τομέα, πώς θα τη χτίσεις στο τομέα της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας, πώς θα τη δώσεις αυτή την ειδοποιώ διαφορά και το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο έχει. Πώς θα τη χρηματοδοτήσεις δημιουργώντας μια συσσόρευση, πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου στη χώρα σου, εάν δεν σου έρθουν κεφάλαια απ' έξω. Πώς θα αποφύγεις ο κύριος Σαμαράς και οι άλλοι να το ρίξουν εδώ πέρα στο real estate και να την κάνουν τη χώρα χώρα δημοσίων έργων, μεγάλων δημοσίων έργων, κάποιων μεγάλων δημοσίων έργων, τα οποία δεν αφήνουν σαφή ίχνη και δεν δημιουργούν παραγωγικό ιστό. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Εμείς λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε. Παραγωγική ανασυγκρότηση με βάση την ειδοποιώ διαφορά, που σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει ορισμένα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που της επέτρεπαν να έχει μια καλή βιοτεχνία και μια υποφερτή βιομηχανία πριν από κάποια χρόνια. Αυτό πρέπει να το ξαναστήσει στα πόδια του. Σε αυτό σήμερα δεν μπορείς να πας σε αυτό το πρόβλημα και να το δεις όπως το να συναγωνιστείς τους Κινέζους, οι οποίοι παράγουν εν σειρά μεγάλες σειρές προϊόντων, ούτε να αντιμετωπίσεις τη Γερμανία, η οποία βρίσκεται στις εργαλειομηχανίες, βρίσκεται στα μέσα παραγωγής. Πρέπει να δεις ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες, αυτό το know-how, ποιες είναι οι τεχνολογικές πυκνότητες οι οποίες υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, πώς λοιπόν όλα αυτά θα τα αξιοποιήσεις για να φτιάξεις μια βιοτεχνία και βιομηχανία με βάση μια νέου τύπου επιχειρηματικότητα. Αυτή η επιχειρηματικότητα πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσημο, δηλαδή κοινωνικές σχέσεις, εργασιακές σχέσεις απολύτως εξασφαλισμένες, όχι μόνο χαμηλό μεροκάματο, αλλά να έχουμε και ένα εργασιακό καθεστώς κατάλληλο, να έχουμε ισχυρό οικολογικό πρόσημο, γιατί, και σταματάω σε αυτό το σημείο, ναι, βάλτε μια και άλλοι, οικολογικό πρόσημο, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δυνατότητα κατανάλωσης διαφόρων προϊόντων, η ζωή είναι και πολλά άλλα πράγματα. Μέσα σε αυτά είναι μια ποιότητα ζωής την οποία την χάσαμε. Σήμερα μας κλείνουν τις ακτές. Οι θάλασσες καταστρέφονται, ρυπαίνονται, οι υπόγειοι ορίζοντες ρυπαίνονται, χάνουμε ένα μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας, χάνουμε το ηλιοβασίλεμα, χάνουμε πάρα πολλά από αυτά που δίνουν μια ποιότητα στη ζωή μας. Λοιπόν, πρέπει να τα ξανακαταρτήσουμε. Κυρία Δημητράτου, έρχομαι σε εσάς στην ερώτηση που είχα κάνει πριν, αν πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας βλέπουν με σεβασμό και αν όχι, πώς θα τους πείσετε εσείς, το δικό σας κόμμα, με τις ενέργειες που θα κάνετε, αν φυσικά εκλεγείτε Ευρωβουλευτής, στο Ευρωκοινοβούλιο. Αρχικά, εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι όλοι όσοι θα εκλεγούν ευρωβουλευτές θα πάνε για να εκπροσωπήσουν ελληνικές αξίες. Ελληνικές αξίες σημαίνει ότι εκπροσωπούμε το γεωπολιτικό χαρακτήρα της χώρας μας. Εκπροσωπούμε την ναυτική της ταυτότητα. Εκπροσωπούμε την αγροτική της ταυτότητα και τις δυνάμεις της παραγωγής της. Και διεκδικούμε μέσα από αυτόν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα ψηφίζεται πλέον κατά 45% από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να τα ενισχύσουμε. Εάν το διεκδικούμε αυτό, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αγροτική Τράπεζα, υπάρχουν πάρα πολλοί θεσμοί, τους οποίους μπορούμε όντως να φέρουμε την ανάπτυξη, γιατί πληρώσαμε για αυτή την ανάπτυξη, άσχετο που δεν τη δεχτήκαμε εν τέλει. Δεν θα προχωρήσω πάλι σε εθνική συζήτηση. Κάνουμε ευρωπαϊκή. Εφόσον λοιπόν πληρώσαμε για αυτή την ανάπτυξη, εγώ θεωρώ χρέος μας να τη διεκδικήσουμε σωστά. Τώρα το θέμα είναι να παρουσιαστούμε με τον αξιόλογο αυτοσεβασμό για να εμπνεύσουμε σεβασμό. Όταν μοιάζουμε διαλυμένοι, δεν εμπνέουμε σεβασμό. Όταν μοιάζουμε ζητιάνοι, δεν εμπνέουμε σεβασμό. Και δεν διεκδικούμε προφανώς σεβασμό. Είναι καθαρά πώς
εμείς νιώθουμε τη χώρα μας και πώς θα πάμε να την εκπροσωπήσουμε. Την νιώθουμε λίγη, την εκπροσωπούμε σαν λίγη. Την νιώθουμε ένα διαμαντάκι της Ευρώπης, πάμε εκεί για να το γυαλίσουμε. Με όλες τις δυνατότητες που μας δίνει αυτό το μέρος. Είπα και προηγουμένως και επιμένω σε αυτό. 21 ευρωβουλευτές δεν έχουν δύναμη. Το πιστεύω, δεν έχουν δύναμη. Είναι μεγάλη η τρύπη δημοκρατικού ελλείμματος. Είναι ξεκάθαρη η θέση σας αυτή, δεν την έχουμε ξανακούσει αυτές τις μέρες εδώ στα debate. Ότι όντως 21 βουλευτές δεν έχουν ιδιαίτερη δύναμη στο ευρωπαϊκό. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλοι, σαν Έλληνες, να αγαπήσουμε την Ελλάδα και να ενωθούμε με πάρα πολλές νότιες χώρες και πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί έχω ζήσει σε πολλές, σπουδάζω σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Έχει τύχει να βρίσκομαι σε συνέδριο με αντικείμενο την ίδια ακριβώς συζήτηση που ζει και η Ελλάδα. Στο Τωρίνο, στην Ιταλία, έτσι. Ναι. Και νιώθω ότι δεν αγγίζει εμάς και αγγίζει όλους τους άλλους. Προβληματίζονται για την κατάσταση της χώρας μας. Γιατί φοβούνται τα επίπεδα της χώρας μας να μην τα φτάσουν κι αυτοί. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε, να αναγνωρίσουμε την αξία μας. Έχουμε μια τεράστια αξία σαν χώρα. Δεν στερείται τίποτα, ούτε γεωπολιτικά, ούτε φυσικά, ούτε τίποτα. Το θέμα είναι να θα τις τα δώσουμε. Και μην πηγαίνουμε μόνοι μας. Μπορούμε να φτιάξουμε συμμαχίες, αλλά πρέπει να τις διεκδικήσουμε πάρα πολύ. Γιατί σας είπα, πρέπει να εμπνέουμε άτομα με αυτοσεβασμό που διεκδικούν το σεβασμό των άλλων και τη συνεργασία των άλλων. Ο Ζητιάνος ποτέ δεν θα δεχτεί τον σεβασμό του τρίτου. Κύριε Συμβουλόπουλε, έρχομαι και σε εσάς. Απαντήστε και μετά θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και φυσικά έχει να κάνει με την ανεργία των νέων στη χώρα μας. Σας ακούμε και εσάς. Για το σεβασμό. Για το σεβασμό, ναι. Πώς πιστεύετε, με ποιες κινήσεις θα... Μία μικρή πρώτα πριν από αυτό, μία μικρή παρέμβαση, ναι. Επειδή είπε ο κύριος Πισίας για το χρέος, ένα μόνο στοιχείο θα δώσω και για τις δανειακές συμβάσεις και αν μπορέσει να το απαντήσει κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή μας, το βάζω σε αντιπαράθεση με αυτό που είπε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για το χρέος μόνο ενώ τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά τα άλλα πράγματα και συμφωνώ στο ότι συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που είπε. Λοιπόν, ένα στοιχείο θα δώσω από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους έχει εκτιναχθεί από το 42,3% επί της συνόλου των εισπράξεων της ελληνικής οικονομίας από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών το 2001 στο 107,2% το 2009 για να φτάσει το 2013 στο 94,1% μόνο προσωρινά γιατί έχουμε ληξιπρόθεσμα χρέη μπροστά. Εγώ βάζω την ερώτηση στον κύριο Πισία. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση όταν όλα τα χρήματα πηγαίνουν στο χρέος. Ένα ερώτημα με όλη την καλή διάθεση. Προχωράω στην απάντηση της ερώτησής σας για το σεβασμό... Κοιτάξτε να δείτε. Των εταίρων. Των εταίρων. Ναι. Όσο ο λαός μας είναι έρμεο της πολιτικής του ξεπουλήματος, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, των ανοιχτών συνόρων είτε στο εμπόριο, είτε στους μετανάστες, είτε οπουδήποτε το ξέφραγο αμπέλι που υπάρχει, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα όσο και αυτοσεβασμό να προκαλείς να σε σεβαστεί σαν κράτος ή σαν χώρα οποιοδήποτε εταίρος όσο και πρόθυμος να είναι. Ο σεβασμός προέρχεται από τη συγκρότηση ενός κράτου μέσα από την ενότητα η οποία υπάρχει στο ελληνικό κράτος και από τα πράγματα που διεκδικεί. Και με τον τρόπο που τα διεκδικεί, βάσει της κυριαρχίας την οποία ασκεί στο εσωτερικό της ο ίδιος ο λαός. Μόνο έτσι προέρχεται ο σεβασμός, μη γελιόμαστε. Αυτά. Ωραία. Να περάσουμε τώρα θα απαντήσετε κύριε Πισία. Θέλω να πάω στο θέμα της ανεργίας. Μας βλέπουν πάρα πολλοί νέοι, το γνωρίζετε άλλωστε από το διαδίκτυο. Οπότε θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως είχαμε και πάρα πολλές ερωτήσεις στο χθεσινό debate που κάναμε για προτάσεις προς. Για το θέμα της ανεργίας. Τι λέτε εσείς λοιπόν κύριε Κανελάκη για το θέμα αυτό. Ποιες είναι οι προτάσεις σας, πώς μπορεί μέσα από την Ευρωβουλή το κόμμα σας, εσείς αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής ή άλλοι υποψήφοι δικοί σας από το δικό σας κόμμα, ποιες είναι οι προτάσεις σας για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, αλλά και φυσικά της μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό. Η ανεργία στην Ελλάδα μας, η οποία τίνει στην Ελλάδα τείνει να λάβει διαστάσεις μάστιγας και θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν πρόνοιες και πολιτικές προς την κατεύθυνση της διαχείρισης αυτού του εκρηκτικού κοινωνικού φαινομένου. Βραχυπρόθεσμα, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει από την πλευρά των κυβερνώντων, των ασκούντων την εξουσία, είναι να διασωθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Εάν δεν διασώσουμε την μικρομεσαία επιχείρηση, σε καμία περίπτωση βράχει πρόθεσμα, δεν μπορούμε να
ελέγξουμε τα τεράστια, έτσι, τα παλιριακά κύματα της ενεργείας. Σε βάθος χρόνου, μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να υπάρξει η δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοντέλου. Θα πρέπει να υπάρξει η δημιουργία μιας παραγωγικής βάσης. Αυτό λοιπόν το αναπτυξιακό μοντέλο θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας. Παρέθεσε κάποια από αυτά ο κύριος Τησίας, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του, αλλά αυτό το οποίο δεν θα πάψω να λέω είναι ότι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να πάμε εκεί είναι να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο εσωτερικό της χώρας. Στο εσωτερικό της χώρας. Κυρία Δημητράτου, από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα φροντίσουμε από το εξωτερικό, που επιμένω ότι ένας τεράστιος όγκος της νομοθεσίας που μας αφορά και της κατάστασης που βιώνουμε σήμερα ξεκινάει από εκεί. Επιμένω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα των πανεπιστημίων μας, τα οποία πλέον θεωρούνται υποτιμημένα και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Είναι πάρα πολύ άσχημο να ακούω τέτοιες κριτικές για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Γιατί πλέον... Έχουμε και πρωτιές όμως. Έχουμε πρωτιές πάρα πολύ μεγάλες σε μυαλά. Μόλις στείλουμε κάποιο μυαλό έξω, ψάχνουν ποιος θα το πρωτοπάρει. Η Ελλάδα θα το κρατήσει κάποτε? Η Ελλάδα θα γίνει ποτέ λόγος εισρωής ξένων μυαλών? Υπάρχει το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ νέο κόσμο, είτε στο βαθμό που αφορά φοιτητές, είτε στο βαθμό που αφορά νέες επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε, έχει γίνει τώρα και για τους νέους επιχειρηματίες, ψάχνουν τρόπο όχι για να γίνουν πιο καλοί ή πιο δυναμικοί στο τομέα τους, είτε ως φοιτητές είτε ως επιχειρηματίες, πώς να φύγουν έξω. Γιατί εδώ δεν θα έρθει το κεφάλαιο για να αξιοποιήσουν ούτε το πτυχίο τους. Οπότε, πώς να πάρω ένα Εράσμους, να βρεθώ σε μια άλλη χώρα που έχει καλύτερες συνθήκες, και αν τα καταφέρω να επιβιώσω εκεί, να κάνω ένα καλύτερο πτυχίο, να κεφαλαιοποιείται άμεσα? Ή πώς θα καταφέρω να πάω να εκπαιδευτώ σε μια επιχείρηση παρόμοια με τη δική μου? Η δική μου δεν έχει μέλλον εδώ. Με αυτή τη φορολογία μου δίνω το πολύ 6-9 μήνες. Και πώς θα φύγω έξω για να με απορροφήσει μια νέα επιχείρηση? Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτά τα προγράμματα είναι από την Ευρώπη για τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν στερείται τίποτα, μόνο καλών πολιτικών προσώπων, θα μου επιτρέψετε. Θέλω να δω καλά πολιτικά πρόσωπα να διαχειρίζονται αυτά τα κεφάλαια, να τα φέρουν και να επενδύουν στη χώρα τους. Να μην είμαστε λόγος να φεύγουν όλοι, να είμαστε πόλος έλξης. Δεν είναι αδύνατον. Γνωρίζω φοιτητές και από Γερμανία και από Γαλλία και από Ιταλία, οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Αλλά δεν θα το κάνουν, ούτε επιχείρηση θα κάνουν στην Ελλάδα, ενώ όταν ήρθαν διακοπές θα μέναν άνετα για όλη τη ζωή. Γιατί απλούστατα δεν εμπνέουμε καμία ανάπτυξη, δεν μοιάζει να γίνει ποτέ πραγματική εισρωή κεφαλαίων σε αυτό το τόπο. Αυτό πρέπει να αλλάξει, επιμένω, πάλι μέσα από το κοινοβούλιο και εννοείται και σε εθνικό επίπεδο. Δεν κοροϊδευόμαστε, δεν γελιόμαστε. Κύριε Πησία. Λοιπόν. Συγκεκριμένες προτάσεις. Πολύ συγκεκριμένα. Για την ανεργία των νέων. 35 χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, περίπου υπολογίζω. Καθηγητής. 5.000 παιδιά πέρασαν από τα χέρια μου, τέλος πάντων από αυτά που τους έλεγα εκεί μέσα. Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια, κανένας από τους σπουδαστές δεν έφτανε στο πτυχίο χωρίς να έχει ήδη περάσει σιγά σιγά από την παραγωγή. Μας παίρναν τηλέφωνο, με παίρναν προσωπικά τηλέφωνο, πολλοί εργοδότες στο τεχνικό, στον κατασκευαστικό τομέα και αλλού, επειδή μου λέει, εσύ κανένα καλό παιδί να μου στείλεις από τώρα, έχεις να μου πεις κάποιον. Σχεδόν όλα τα παιδιά, τελειώνοντας, είχαν δουλειά. Αυτή τη στιγμή είναι μια τραγωδία. Και είναι μια τραγωδία και τον εκπαιδευτικό. Μένεις μέσα σε μια αίθουσα, πας να κάνεις μάθημα και έχεις απέναντι σου παιδιά τα οποία είναι με κατεβασμένα χέρια. Σου λέει, εντάξει, κάτσε εσύ μου, το μαθαίνεις όλα αυτά. Εγώ τι θα τα κάνω αυτά που μου λες? Όταν η πιθανότητα. Δυνατά, κύριε Πησία, ναι, για να σας εσύ έρχεσαι και μου μαθαίνεις αυτά τα πράγματα, καλέ μου καθηγητή, αλλά αυτά τα οποία μου διδάσκεις, εγώ σε τι θα τα χρησιμοποιήσω, πού θα βρω δουλειά? Αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα είναι μια κατάσταση απογοητευτική για τους νέους και γι' αυτό έχουμε αυτά που είπε. Και η συνυποψήφια μου, κύριε καθηγητή, απευθυνόμενος στην εμπειρία του έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε καθηγητά, αυτοί οι νέοι μας περιγράψατε απορροφούν το κατά μείζωνα λόγο σε τεράστιες εταιρείες, σε πολυεθνικούς κολοσσούς ή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν επιχειρήσεις καινοτομίας, της δημιουργίας κτλ.? Το είπατε και το είπα και πριν. Πρέπει να πάμε για μια καινούρια αντίληψη σε ό,τι αφορά τα θέματα της παραγωγής. Να μην υποθέτουμε ότι θα έρθει ο μεγάλος επενδυτής από το εξωτερικό, θα φτιάξει τη μεγάλη εταιρεία, η οποία θα απορροφήσει 100.000 ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν αυτές οι εταιρείες, ούτε στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αυτές οι εταιρείες. Συνεπώς σήμερα πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς τις προϋποθέσεις, ώστε 5 παιδιά που τελειώσανε, πήραν από μια σχολή ένα πτυχίο, να φτιάξουν μόνοι τους μια εταιρεία, η οποία αυτή η εταιρεία να μπει στο χώρο της προσφοράς.
Ενδεχομένως δεν υπάρχει ζήτηση τη δημιουργείς μπαίνοντας στον χώρο της προσφοράς, στην εσωτερική αγορά και στην εξωτερική αγορά. Εκείνο που πρέπει να δει ο κάθε ένας ο οποίος θα ξεκινήσει να επιχειρεί, είναι να δει ποιοι είναι οι συντελεστές. Γι' αυτό έχω και μία διαφορά σε αυτό το θέμα με τον κύριο Συμβουλόπουλο που έκανε το ερώτημα του πριν. Η διαφορά συνίσταται στο εξής. Το χρέος. Ωραία. Να παλέψουμε για το χρέος. Καμιά φορά πρέπει να το παίρνεις, όχι απόφαση, δεν το εγκαταλείπεις. Διεκδικούμε ακόμα και το κατοχικό χρέος. Αλλά ενδεχομένως δεν θα σε ικανοποιήσουν, δεν θα το πάρεις. Δεν θα πάρεις αυτό που ζητάς. Η χώρα θα παραλύσει, η χώρα θα κάτσει κάτω. Όχι, η χώρα δεν πρέπει να κάτσει κάτω. Τι θα πεις. Πριν από 30 χρόνια, σπάνιος συντελεστής στην αγροτική παραγωγή ήταν ο συντελεστής γη. Ήρθε ένα εφιαλτικό σχέδιο Μάσχολτ από την Ευρώπη εκείνη την εποχή και έλεγε να μεγενθύνουμε τον κλήρο. Αν μεγενθύναμε τον κλήρο, πόσο να τον μεγενθύναμε, όταν ο μέσος όρος ήταν πενταπλάσιο στην Ευρώπη, με την Μεγάλη Βρετανία συγκρινόμενοι ήμασταν σε δεκαπλάσιο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 50πλάσιο ή στο 100πλάσιο. Δεν κερδιζόταν εκεί το παιχνίδι. Θεωρείς δεδομένο ότι έχεις σπάνιο συντελεστή τη γη, δημιουργείς όμως μία ένταση στο μοντέλο σου το αγροτικό, παράγεις καλά ποιοτικά προϊόντα, ειδικά προϊόντα τα οποία μπορούν να πιάσουν καλές τιμές και στην ελληνική και στην διεθνή αγορά. Έτσι πρέπει να το δούμε και τώρα. Δεν θα πάμε να φτιάξουμε επιχειρήσεις οι οποίες τον σπάνιο συντελεστή κεφάλαιο ή επένδυση θα την στήσουμε την επιχείρηση με βάση αυτό το σκεφτικό. Και αυτές είναι οι επιχειρήσεις ιδέες που λέτε, κύριε Πισία, προκειμένου είναι μια πρόταση για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις. Πόσα χρηματοδοτηθεί. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται υψηλή χρηματοδότηση. Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο με άλλους φίλους, έξω από κόμματα και από κόμματα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Δεν είναι εκεί το ζήτημα σήμερα. Τώρα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και ο καθένας είναι από κάποιο κόμμα, από κάποιο πολιτικό χώρο. Για την πρότασή σας, λέω συγκεκριμένα. Υποστηρίζει κάποια πράγματα. Σε αυτή λοιπόν έχουμε δημιουργήσει αυτή την βάση πληροφορίας, την οποία την αγγλούμε από 60 επιχειρηματίες, μικρομεσαίους, στον τομέα κυρίως της βιοτεχνίας και της μικρής βιομηχανίας, όπου οι άνθρωποι αυτοί σου λένε σε αυτή την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας ποια είναι τα προβλήματα. Ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα του περισσότερου από αυτούς. Επιβίωσαν εκείνοι που είχαν χρεωθεί λιγότερο στις τράπεζες. Οι τράπεζες τους πνίξανε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια καλή ισορροπία κρατήσει ανάμεσα, δηλαδή κάνανε επανεπένδυση. Προσέχανε. Έντασης εργασίας. Έντασης σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας. Και κατάφεραν πολλοί από αυτούς, συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι με μια επιχείρηση των 20-30 εργαζομένων να κάνουν εξαγωγές σήμερα στην Νορβηγία, στις μεγάλες εξέδρες γεωτρήσεων εκεί πάνω. Να δουλεύουν με λέιζερ, με τις καινούργιες μηχανές αυτές, με τα CAD-CAM, με τον σύγχρονο προγραμματισμό, να μπορούν να παράγουν προϊόντα και να συνεργάζονται στη διεθνή αγορά και να είναι αξιόπιστοι, να έχουν αξιόπιστους εταίρους. Αυτό όμως πού σκοντάφτει. Έχεις ένα κράτος παράλυτο και εμπολής, δυστυχώς διεφθαρμένο. Καλοί άνθρωποι είναι οι Έλληνες και πολύ καλοί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν αγκυλώσεις και διαφθορά σε όλους τους τομείς αυτής της χώρας. Γιατί παρέλυσε το πολιτικό σύστημα, διεφθάρει το πολιτικό σύστημα. Εάν διορθώσουμε αυτά, εάν διορθώσουμε και πολλά άλλα πράγματα, εάν τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΗ, τα διάφορα ερευνητικά κέντρα. Πάμε να διαλύσουμε το δημόκριτο αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εάν αυτά τα σώσουμε, εάν αυτά τα συνδέσουμε με την παραγωγή, αν αυτοί οι πέντε που θα πάνε να φτιάξουν μια μικρή μονάδα ξέρουν ότι απευθύνονται στο ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο, στο δημόκριτο. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύετε ότι θα ξεκινήσουν. Μόνο έτσι απορροφάς ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Δεν τους απορροφάς. Ούτε με το να φτιάξει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στο Καβούρι, ούτε να εκποιήσει το ελληνικό ή να πα. Ούτε με αυτό που γίνεται τη Δετάρτη που υπογράφονται οι συμβάσεις για να αρχίσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Αν στον αμέσως επόμενο κύκλο μου δώσετε τη δυνατότητα να πω πέντε πράγματα, θα είμαι και εγώ ευτυχής και κάτι θα προσκομίσω στη συζήτηση. Κύριε Συμβουλόπουλε, πέστε μου. Για πάμε και για τις δικές σας προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Πισία. Τα συμπεράσματα μπορεί να τα βγάζει ο τηλεθεατής από την κουβέντα. Δεν συμφωνώ βέβαια με αυτό που είπε. Εγώ έδωσα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όταν το ποσοστό του χρέους υπερκαλύπτει. Έχασα την επιστροφή, νομίζω. Ναι, ναι. Τώρα ωραία. Πρέπει να μ' ακούτε. Okay. Όταν το ποσοστό του χρέους υπερκαλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας, καταλαβαίνετε ότι από όλα αυτά δεν μπορεί να συμβεί τίποτα από εκεί και πέρα ό,τι να συζητάμε. Και δεν καταλαβαίνω το εξής με αυτή την ιστορία. Πόσο αυθαίρετο είναι να λέει κάποιος
ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό το πράγμα δηλαδή εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, αλλά ας μην το συνεχίσω, ας το βάλω μια άνω τελεία εδώ πέρα. Θα μου δώσετε μόνο μια λέξη να πω στον κύριο Συμβουλό. Εντάξει, δεν θέλω. Όχι, όχι, δεν είναι μια υπόμνηση. Κύριε Συμβουλό, ολοκληρώστε. Για την ανεργία να πω. Έχω ρωτήσει για την ανεργία. Ναι, σωστά. Λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στο ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει η ανεργία ούτε να περιμένουμε άλλες 50 γενιές. Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα. Η οικονομία μας βρίσκεται σε κατάσταση αποπληθωρισμού, που σημαίνει ότι αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης των υγιών τουλάχιστον, ή όχι μόνο των υγιών, όλων των οικονομολόγων. Όσοι έχουν περάσει έξω από οικονομική σχολή ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αποπληθωρισμός. Είναι πολύ μεγάλος εφιάλτης αυτό. Τα πάγια στοιχεία της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή, μιλάμε για παραγωγικό εξοπλισμό, είναι τελείως, έχουν πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων. Μόνο για να αναπληρωθεί το πάγιο δυναμικό, όταν λέμε πάγια στοιχεία, τι εννοούμε? Ο παραγωγικός εξοπλισμός των βιοτεχνιών, του νοικοκυριού και του ίδιου του κράτους. Δηλαδή από τα αγαθά διαρκείας, όπως τα λέμε έτσι, τις μηχανές μέσα στις βιοτεχνίες και το πλυντήριο πιάτων, το ψυγείο στο νοικοκυριό. Αυτός ο παραγωγικός λοιπόν εξοπλισμός έχει απαξιωθεί εντελώς, στο φοβερό ποσό, στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε πόσο πρέπει να ρίξουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά χρήμα για να καλύψουμε αυτό το κενό το οποίο υπάρχει, που σημαίνει ότι θα βοηθήσει το σταμάτημα της ανεργίας? Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μαζάνη, έχουμε συνθήκες κατοχής. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και μιλάμε λες και είμαστε σε μια απλά δύσκολη κατάσταση όπου έχουμε μπει σε ένα τούνελ και με το να βάλουμε πλάτη και με τη βοήθεια των εταίρων μας θα μπορέσουμε να περάσουμε το σκόπελο. Συγγνώμη, αλλά ζει μια εικονική πραγματικότητα. Βρισκόμαστε σε συνθήκες μιας ιδιότυπης οικονομικής κατοχής με πολύ χειρότερο τρόπο, γιατί είναι αργή και βασανιστική από όσο είχαμε την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβεί καμιά, να μειωθεί η ανεργία. Εσείς λέτε δεν αντιμετωπίζεται η ανεργία από τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται στην Ευρώπη? Όχι, σωστά. Βέβαια, γιατί πρέπει στο να γίνουν δημόσιες επενδύσεις. Εκτός Ευρώπης, εκτός ευρώ, ένα άλλο νόμισμα. Με άλλο νόμισμα. Με άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Σαφώς, να πέσει χρήμα στην οικονομία. Εδώ έχουμε αποπληθωρισμό, έχει φύγει όλο το ρευστό. Πώς θα πέσει χρήμα στην οικονομία για να μειωθεί η ανεργία? Δηλαδή, είναι ένα και ένα κάνουμε δύο. Ναι, ολοκληρώστε και μία λέξη ο κύριος Ψησιάς, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Έβαλε ένα σημαντικό ζήτημα. Εγώ θα προσπαθήσω να το εκφράσω με έναν τρόπο έτσι λιτό και απέριτο για να το καταστήσω πιο εύληπτο, αν και το έβαλε με έναν έτσι ξεκάθαρο τρόπο ο συνάδελφος. Η απομείωση των παγίων, της αξίας των παγίων παραγωγής. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι προκειμένου μία μικρομεσαία επιχείρηση, βιοτεχνία, για να είναι ανταγωνιστική, θα πρέπει αυτή η επιχείρηση να έρθει και να κάνει επένδυση σε αγορά παραγωγικών παγίων. Να κάνει επένδυση σε αγορά εξοπλισμού. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρευστό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ανέφικτο. Όπερ σημαίνει η μικρομεσαία επιχείρηση. Η μικρομεσαία επιχείρηση που έχει τα χαρακτηριστικά μιας βιοτεχνίας, που ήταν ένταση απασχόλησης και έντασης παγίων. Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθεί στον μαρασμό, θα οδηγηθεί στον αφανισμό και εδώ είναι ξεκάθαρο ότι επιχειρείται μία μετατόπιση κεφαλαίου από τα χέρια πολλών στα χέρια λίγων. Ωραία, κύριε Ψησιά, και εσείς πρέπει να πάω σε διάλειμμα ένα λεπτό. Πολύ μεγάλο το θέμα, βέβαια, δεν μπορεί να το εξαντλήσουμε. Θέλω όμως να πω το εξής. Όταν καμιά φορά βρίσκεις απέναντι σε ένα τοίχο, πρέπει ενδεχομένως να πας να τον παρακάμψεις στον τοίχο, ας πούμε, για να μπορείς να προχωρήσεις. Εάν κάθεσαι μπροστά στον τοίχο και τον κοιτάς και τον καταγγέλεις και κάνεις οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι είσαι πιο ενεργητικός από κάποιον άλλον. Η τελευταία μορφή η οποία θα μπορούσε να μου αποδοθεί είναι ότι είμαι υπέρ της παθητικής αντιμετώπισης των ζητημάτων. Μάλλον για υπερβάλλοντα ακτιβισμό έχω κατηγορηθεί, μάλλον για ιδιαίτερη ενεργητικότητα και γι' αυτό έχω αντιμετωπίσει και διάφορα προβλήματα στη ζωή μου. Λοιπόν, είμαι υπέρ της δράσης, είμαι υπέρ της πράξης, αλλά να φτιάχνουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με αυτούς που έχεις απέναντί σου, ενδεχομένως, δεν μπορείς να συνεννοηθείς επ' αυτού. Ωραία. Είναι η άποψή σας, είναι σεβαστή. Αυτό λέω. Εάν καταφέρουν εκείνοι οι οποίοι τα διεκδικούν με τον τρόπο τους, γιατί ακούμε αυτή τη στιγμή ότι μια άλλη κυβέρνηση θα το απαντήσει, θα το διεκδικήσει και θα το κερδίσει αυτό το στοίχημα.
θα είμαι ο πρώτος που θα χειροκροτήσω. Λέω όμως, αν δεν το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, να μην πεθάνει η χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με άλλες ερωτήσεις, όπως φυσικά τα εθνικά μας θέματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να πάρουμε και ξεκάθαρες απαντήσεις από αυτό το debate. Διάλειμμα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr.
Take a tree to the mountain. I saw you trapped up in the cable way. I prayed that you would fall and come floating down to me. Oh yeah. Επιστρέψαμε, συνεχίζεται το σημερινό debate εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας με τους υποψήφιους. Θα τους ξαναπούμε άλλη μια φορά για εσάς οι οποίοι συντονιστήκατε τώρα στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είναι μαζί μας σήμερα ο Γιώργος Κανελάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό. Δίπλα του η Ιωάννα Δημητράτου, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο Βαγγέλης Οπισίας, ο καθηγητής, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους οικολόγους πράσινους και με τους πειρατές Ελλάδος. Μας χρωστάτε ακόμα, πρέπει να μας πείτε τι είναι οι πειρατές, κύριε Πισία. Και στο στούντιο 2 φυσικά ο Θέμης ο Συμβουλόπουλος, πρώην εργαζόμενος της ΕΡΤ και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Πάμε τώρα στα εθνικά θέματα, τα οποία είναι και αυτά πολύ σοβαρά και ο κόσμος ζητάει ξεκάθαρες απαντήσεις για τις απόψεις των δικών σας κομμάτων. Φυσικά, εφόσον βρεθείτε στο Ευρωκοινοβούλιο, τι θα υποστηρίξετε και τι θα πείτε προς τους εταίρους. Τα εθνικά θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή, την περίοδο είναι τα σημαντικότερα, θεωρούνται τα σημαντικότερα, είναι φυσικά η χάραξη της ελληνικής ΑΟΣ, είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις, είναι η ονομασία των Σκοπίων και η επίλυση, ή μάλλον δεν θα το πω επίλυση, το Κυπριακό. Να ακούσω λοιπόν από εσάς, κύριε Κανελάκη, ποιες είναι οι απόψεις σας και τι πιστεύετε για αυτά τα θέματα. Ξεκινάω από την ΑΟΣ. Δεν τίθεται ζήτημα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να μην προχωρήσει καθόν τρόπο προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και από το δίκαιο της θάλασσας ή στην χάραξη της ΑΟΕΣ. Αυτό δεν το συζητάμε. Εάν επιχειρηθεί κάποια έκπτωση, αυτό αυτομάτως θα συνεπάγεται πράξη εθνικής μειοδοσίας. Δύο. Κύπρος. Οι Κύπροι αδερφοί μας έχουν διδάξει όλα αυτά τα χρόνια πώς ασκείται μια σοβαρή και συγκροτημένη εξωτερική πολιτική. Είναι ένα κράτος αναθεωρητικό, είναι ένα κράτος το οποίο κινείται πάντα ευέλικτα στην διεθνή σκακέρα και ξέρει να συνάπτει συμμαχίες στους κατάλληλους χρόνους. Βλέπετε τι κάνανε με το Ισραήλ, βλέπετε τι κάνανε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και καλό θα είναι κάποια στιγμή να παραδειγματιστούμε. Ζήτημα λοιπόν για την Κύπρο κατ' εμέ δεν υφίσταται, διότι η Κύπρος με τις συμμαχίες που έχει κάνει με Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει κατά κάποιον τρόπο και η Ρωσία ως παίχτης μέσα σε αυτές τις συμμαχίες, δεν διατρέχει τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Προσπαθούν να μας φέρουν ένα δεύτερο σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο είναι παχθέστερο του προηγούμενου, αλλά θεωρώ ότι εκεί θα απαντήσει πάλι με τον ίδιο τρόπο ο κυρίαρχος Κυπριακός λαός, όπως απήντησε και στο προηγούμενο. Σκόπια. Καμία συζήτηση. Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι με τα Σκόπια. Γιατί θα πρέπει να μπούμε σε μια συζήτηση γύρω από το όνομα των Σκοπίων, όταν η θέση μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ξεκάθαρη.
σε επίπεδο κοινωνίας, ενώ είναι ξεκάθαρο. Ναι, πρέπει έτσι να δώσετε όμως μια απάντηση για το θέμα της ονομασίας. Η θέση μας είναι θέση η οποία ταυτίζεται με την ίδια την κοινωνία. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση η ελληνική κοινωνία να αναχθεί κάποια ονομασία η οποία θα είναι είτε σύνθετη ή δεν ξέρω εγώ πώς άλλος θα μας προκύψει, όπου θα δημιουργεί παρερμηνίες και παρερμηνίες γύρω από την δική μας την Μακεδονία και παραχαράξεις γύρω από την ιστορία. Άρα καθόλου μέσα η λέξη Μακεδονία. Καθόλου μέσα η λέξη Μακεδονία. Mm-hmm. Καθόλου μέσα η λέξη Μακεδονία. Και για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Γερμανικές αποζημιώσεις. Εκεί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποστούμε ως χώρα της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλίες πολιτών, με πρωτοβουλίες οργανώσεων για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Η διεκδίκηση παραμένει ζώσα. Η κυβέρνηση προσπάθησε τον τελευταίο καιρό να βάλει το ζήτημα ακροφυγώς. Εκεί το συμπέρασμα είναι ότι ασκήθηκαν κάποιες πιέσεις και ανέκρουσε πρίμνα. Εμείς και σε αυτή την περίπτωση έχουμε διατυπωμένη θέση, η οποία είναι ξεκάθαρη, λέει, δεν ναι. αφιστάμεθα σε καμία περίπτωση αυτής της διεκδίκησης. Δεν αφιστάμεθα σε καμία περίπτωση αυτής της διεκδίκησης. Για να το καταλαβαίνουμε, κυρία Δημητράτου. Σε ό,τι αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις, τις διεκδικούμε. Δεν έχουν σταματήσει πουθενά. Τις διεκδικούμε εν συνεχεία της καταγγελίας του χρέους, η οποία δεν πρέπει να είναι μια θεωρητική καταγγελία, πρέπει να είναι ουσιαστική και πρακτική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ, είναι μια ελληνική υπόθεση, θα πρέπει να είναι μια ελληνική επένδυση. Και θα μου επιτρέψετε να μην πω περισσότερα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με πολυετή εμπειρία, συνυποψήφοι μου από τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι ειδικεύονται πάνω σε αυτά τα θέματα, και δεν θέλω ούτε να σφετεριστώ όλη την εργασία που έχουν κάνει, ούτε το κόπο τους, ούτε τις θέσεις τους. Θα σας πω τις γενικές θέσεις του κινήματός μας. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, καμία αποδοχή του δεύτερου σχεδίου ΑΝΑΝ. Δεν τίθεται αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά την ονομασία των Σκοπίων. Την ονομασία των Σκοπίων. Και πάλι δεν δεχόμαστε όλο αυτό το παιχνίδι με τις λέξεις που έχουμε κάνει το τελευταίο καιρό. Και είναι παιχνίδι ιστορίας, δεν είναι μόνο παιχνίδι λέξεων. Αυτά. Κυρία Πισία. Να σας πω. Εγώ δεν θα ήθελα να πλειοδοτήσω. Θα ήθελα να είμαι όμως όσο γίνεται πιο περιεκτικός. Να πατάμε στην πραγματικότητα. Να μην είμαστε υποχωρητικοί. Να αφήσουμε πίσω τις πολιτικές της υποτέλειας. Ωραία. Όλα αυτά πρέπει να είναι έτσι. Ωστόσο, οι οικολόγοι πράσινοι δεν έχουν μετάσχει σε καμία κυβέρνηση. Και το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα σχηματίσουν και κυβέρνηση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Γι' αυτό το λόγο βέβαια σέβομαι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κανελάκης, όμως ο τρόπος που θέτει κάποια θέματα μου δημιουργούν μία, αν θέλετε, σοβαρή επιφύλαξη. ΑΟΣ. Αύριο το πρωί ανακηρύσουμε την ΑΟΣ. Σχέδιο ΑΝΑΝ. Αυτή είναι η θέση. Γερμανικές αποζημιώσεις. Αυτή είναι η θέση. Σκόπια. Καμία ούτε σύνθετη ούτε καμία άλλη ονομασία. Ωστόσο όμως κορυφαία στελέχη του κόμματος στο οποίο είναι ενταγμένος είναι άνθρωποι οι οποίοι κυβέρνησαν. Ήτανε μέλη κυβερνήσεων. Κατά το διάστημα κατά το οποίο ήτανε μέλη κυβερνήσεων. Φαντάζομαι αναφέρεστε στον κύριο Πολύδωρα. Αναφέρομαι και στον κύριο Πολύδωρα. Mm. Φυσικό είναι. Δεν έθεσαν εκείνη τη στιγμή ως όρο το θέμα της ΑΟΣ, το θέμα των Σκοπίων, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Και αν δούμε τα αποτελέσματα των κυβερνήσεων στις οποίες μετείχε, θα δούμε ότι δεν είχαμε αποτελέσματα σε αυτά τα μέτωπα. Λέω λοιπόν τώρα για να πάω στα δικά μου. Να το απαντήσω λίγο. Θα απαντήσετε μόλις να πω τα δικά μου για να έχετε υπόψη σας και τι ακριβώς θέλω να πω. Θεωρώ ότι η ΑΟΣ είναι ένα δικαίωμα. Είναι ένα δικαίωμα όπως πάρα πολλά άλλα δικαιώματα. Και οι Παλαιστίνοι έχουν ένα δικαίωμα και πολλοί άλλοι έχουν δικαιώματα. Το πότε κλιμακώνεις τον αγώνα σου και πώς τον κλιμακώνεις για να το κατακτήσεις αυτό το δικαίωμα, εκεί υπάρχει και η πολιτική, υπάρχει η γεωπολιτική, υπάρχουν οι διεθνείς συσχετισμοί. Συνεπώς, βεβαίως είναι απαράγραπτο δικαίωμα να ορίσουμε την ΑΟΣ. Δεν είμαι σε θέση να πω αν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, τώρα, αύριο το πρωί, θα μπορούσε μονομερώς να προχωρήσει σε μια ανακήρυξη ΑΟΣ. Τι βάση νομική θα έχει αυτό και τι συσχετισμοί και τι εντάσεις θα διαμορφωθούν και πώς θα τις προχωρήσουμε. Δεύτερο. Λέμε η Κύπρος
ότι αυτή τη στιγμή καλά τα πάει, διότι έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ και καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν κανένα καλό στην Κύπρο όλα αυτά τα 30-40 χρόνια. Τι ήταν αυτό που συνέβη στην Κύπρο, ποιος το έκανε? Η Ιταλία το έκανε, το έκανε το Ζιμπάμπουε, το έκανε η Λιβύη, ποιος το έκανε? Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνες οι οποίες αποφάσισαν το 1974 να φτιάξουν αυτά τα οποία έφτιαξαν στην Κύπρο. Συνεπώς, να λέω ότι οι καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκούν, αποτελούν εγγύηση, έχω πολλές επιφυλάξεις. Το Ισραήλ. Το Ισραήλ. Τι μια μέρα είναι έτσι. Τι προτείνετε για την Κύπρο? Εγώ τι προτείνω για την Κύπρο? Προτείνω οπωσδήποτε. Είμαστε κατά του σχεδίου. Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε. Μα θα το ακούσετε αυτό αναντήρητα, αλλά θα ακούσετε από μένα όμως ότι οι επιλογές αυτές, όπως Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αρκούν για να τα βγάλω πέρα. Θα σας έλεγα ότι δεν αρκούν. Και για το Ισραήλ θα πούμε ότι ενώ μέχρι χτες είχαμε καλές σχέσεις με την Κύπρο, διαμορφώθηκαν πάνω σε μια συγκυρία. Αυτή τη στιγμή και για τους αγωγούς των πετρελαίων και για μια σειρά από άλλα πράγματα, βλέπουμε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του με την Τουρκία, οι οποίες ήταν πάντοτε άριστες και πάντοτε προτιμητές. Και ξέρουμε ότι οι υπουργοί του Ισραήλ, Λίμπερμαν και άλλοι, έχουν εξαιρετικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε τέτοιους άξονες. Οι Κύπροι θα πρέπει με σοφία να αντικρούσουν και αυτό το σχέδιο Ανάν και θα πρέπει να προστατεύσουν τη χώρα τους από όλα αυτά τα σχέδια τα οποία μας έρχονται σε μια δύσκολη στιγμή. Πάμε και στα υπόλοιπα. Είναι αδύναμη η Ελλάδα, αδύνατη η Κύπρος. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Φυσικά δεν το κλείνεις ποτέ αυτό το κεφάλαιο. Και θα τους πηγαίνεις έτσι. Θα τους διεκδικείς εις τον αιώνα, τον αιώνα να μείνει. Θα αλλάξουν κάποια στιγμή οι καιροί και θα κοιτάξεις κάτι από αυτά εδώ να τους τα πάρεις. Σκόπια. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Α, είστε υπέρ τη σύνθετη. Σύνθετη ονομασία. Δηλαδή να υπάρχει λέξη με Μακεδονία. Με γεωγραφικό προσδιορισμό. Ναι, αλλά η λέξη Μακεδονία να υπάρχει. Η λέξη Μακεδονία, τώρα βόρεια, νότια ή οτιδήποτε άλλο ή τι θα βρούμε, αυτό θα μας απεμπλέξει από μια ιστορία η οποία μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ καιρό. Όμως ένα πράγμα εγκατακλείδει. Ναι, εμείς είμαστε υπέρ του ειρηνικού πατριωτισμού. Εγώ που μιλάτε αυτή τη στιγμή, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πατάει κανείς το πόδι του εδώ, κανείς δεν πατάει το πόδι του, τότε είμαστε ένας λαός, ένα έθνος. Αυτή τη στιγμή, πολιτικές που ανεβάζουν τις εντάσεις, οι οποίες ανεβάζουν τους εξοπλισμούς, οι οποίοι εξοπλισμού ανανεύουν, όλα αυτά που συζητάγαμε πριν, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, σε αυτές εδώ πέρα τις δύσκολες στιγμές, ενδεχομένως θα μοιάζουν με αυτά τα οποία ο Δον Κιχώτης πολύ καλά τα βλέπουμε σαν ιστορίες του την εποχή εκείνη και ωραία τα περιέγραψε ο Σερβάντες, αλλά μπορεί να καταλήξουν και σε τον Κιχωτισμός. Πληρώθηκε μια πολιτική, αν θέλετε, υπερπατριωτική και αδιάλακτη πριν 30 χρόνια, με το να έχεις ένα καρκίνο μας εκείνη την πλευρά. Υπάρχουν ισχυρά λόμπι έξω από τις προσωπές. Δεν τους το χαρίζεις. Μάλιστα. Δεν τους το δίνεις. Φύρομ θα είναι έως ούτε αποφασίσουν κάποια στιγμή να λογευτούν και να πούνε ότι ναι, μία σύνθετη ονομασία με όλες τις εγγυήσεις ότι δεν υπάρχει μία σπιθαμίχη διεκδικούμενη ούτε στα Βαλκάνια, ούτε στη Μεσόγειο, ούτε πουθενά. Τέλος με τα σύνορα. Να απαντήσει και ο κύριος Κανελάκης σε αυτό. Δεν έχω να παρατηρήσω κάτι πάνω. Θέλατε να κάνετε μια παρέμβαση όμως πριν. Πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος καθηγητής, απλώς στην περιγραφή που έκανε γύρω από από τον τρόπο με τον οποίο εκκινήθη το τελευταίο διάστημα η Κύπρος σε σχέση με το Ισραήλ και την Αμερική, ήθελα να πω ότι εκεί ακριβώς έγκυται ο αναθεωρητισμός και η ευελιξία. Και πρέπει, κύριε καθηγητά, στις δύσκολες εποχές που περνάμε, να είμαστε και αναθεωρητικοί και ευέλικτοι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξεχνάμε αυτά τα οποία επισυνέβησαν σε παρελθόντα χρόνια. Κυρία Συμβουλόπουλε, πάμε σε εσάς τώρα για αυτά τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, τι ανοίγεται τώρα ένα κεφάλαιο, αυτό είναι κεφάλαιο. Καλά, σαφώς είναι μεγάλο, όμως κάποιες απαντήσεις λοιπόν, πρέπει να τις πάρουμε. Σαφώς. Λοιπόν, πρώτα και κύρια, θυμίζω στους εκλεκτούς συνυποψήφιους ότι στις 5 Μαΐου 2010 και το 2011 τον Ιούλιο εκχωρήθηκε η ασυλία μας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας άνευ όρων και αμετάκλητα είναι όρος της Δανειακής Σύμβασης. Το θυμάστε, το ξέρετε? Αν δεν το ξέρετε πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν ασκούμε ασυλία ως κράτος λόγω απώλειας εθνικής κυριαρχίας. Υπογεγραμμένο μέσα στη Δανειακή Σύμβαση με ρήτρα απικίας. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε και να συζητάμε ότι θα διεκδικούμε εθνικά θέματα εφόσον βρισκόμαστε κάτω από αυτή την κατάσταση. Συνεχίζω. ΑΟΣ,
Η ΑΟΣ είναι ένα καινούριο τερτύπη που αντικαθιστά τη λογική της υφαλοκρηπίδας ή πάει να ανέβει πάνω από, από την παλιά λογική που ξέραμε της υφαλοκρηπίδας, εξυπηρετώντας διεθνή συμφέροντα, καταπατώντας νόμους βάσει των διεθνών δικαίων της θάλασσας κτλ. Εμείς λέμε, γιατί δεν σηκώνει το κράτος το δικό μας, γιατί κανείς δεν λέει ότι βάσει του διεθνούς δικαίου το Αιγαίο Πέλαγος δικαιούται πληρεί όλες τις προδιαγραφές να ανακηρυχθεί ως παράκτιο αρχιπέλαγος. Παράκτιο αρχιπέλαγος είναι ένας χώρος ο οποίος θεωρείται παγκόσμια φυσική κληρονομιά, είναι ειδικού κάλους και προστατεύεται από τις διεθνείς συνθήκες και τις συνθήκες του δικαίου της θάλασσας. Καμία λογική σε σχέση με την ΑΟΣ. Τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Εξάλλου, ΑΟΣ δεν υπάρχει περίπτωση να ανακηρύξουμε ως ελληνική επικράτεια. Ως ευρωπαϊκή επικράτεια συζητάνε πλέον για την ΑΟΣ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι δεν είναι όποιος ορυκτός πλούτος, όποια θαλάσσια ζώνη μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, δεν είναι για μας. Είναι για όλη την Ευρώπη πλέον. Κατανοητό. Προχωράω παρακάτω. Επόμενο, ναι. Κύπρος. Η Κύπρος, λυπάμαι που ακούω τον κύριο Κανελάκη που έχει το προσωνύμιο του Πατριωτικού Κόμματος. Η Κύπρος δεν είναι κράτος πλέον. Η Κύπρος είναι μια εξαιρετική απικία χρέους πλέον. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή είχε στηρίξει την οικονομία της στο τραπεζικό σύστημα. Πού πήγανε και χτυπήσανε, διαλύσαν το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Ακόμα οι Κύπροι δεν μπορούν να βγάλουν όσα λεφτά θέλουν από τις τράπεζες, είναι δεσμευμένα τα λεφτά. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν τράπεζες στην Κύπρο. Δεν υπάρχει οικονομία στην Κύπρο. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω και ό,τι θέλετε. Σε σχέση με αυτό που είπατε, ποια θα ήταν σήμερα. Να ολοκληρώσω, κύριε Κανελάκη, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Κύπρος. Στην Κύπρο πάτησε αυτή τη στιγμή η γερμανική μπότα, να το πούμε έτσι για να το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, από την ώρα και τη στιγμή που δεν είχε πατήσει ποτέ ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία παίζει στη διεθνή σφαίρα επιρροής σε ίση συνθήκη απέναντι στην Αμερική, στη Ρωσία και στο Ισραήλ. Η Κύπρος δεν είναι κράτος, είναι κοινότητα. Αυτό που πρέπει να γίνει με την Κύπρο είναι ό,τι πρέπει να γίνει και με την Ελλάδα. Η Κύπρος έχει ενταχθεί στον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας αυτή τη στιγμή, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτείται όποτε γουστάρουν αυτοί να χρηματοδοτήσουν την Κύπρο με μνημόνια κατανόησης τα οποία θα είναι επάπειρον. Ο λαός τελειώνει η ιστορία με την Κύπρο. Έχει δεχτεί δηλαδή ουσιαστικά μια κανονική πολεμική επίθεση. Μόνο άρματα δεν έχουν βγει στην Κύπρο. Δεν το έχουν καταλάβει οι αδελφοί μας Κύπροι. Είναι κοινότητα, ξαναλέω, και αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να ακολουθήσει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η υιοθέτηση της Κυπριακής Λύρας. Σημειώνω ότι από την ώρα και τη στιγμή το 2005 που η Κύπρος μπήκε στο ευρώ, έχασε πάνω από το 60% της οικονομίας της. Λοιπόν, πάω παρακάτω. ΕΟΣ, να πω μάλλον για το ότι δεν σηκώνεται κάτι άλλο σε σχέση με τα εθνικά. ΕΟΣ σημαίνει ειδική οικονομική ζώνη. Μην το μπερδέψουμε με το ΑΟΣ, ειδική οικονομική ζώνη. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σχεδιάζει η κυβέρνηση και οι μνημονιακές πολιτικές να μετατραπεί, αν όχι ολόκληρη, το μεγαλύτερο μέρος της σε ειδική οικονομική ζώνη. Τι είναι η ειδική οικονομική ζώνη? Πολυεθνικές και άλλες εταιρείες με ξένα συμφέροντα ή και ντόπια συμφέροντα, δεν λέω εγώ ότι δεν υπάρχουν και ντόπια συμφέροντα, έρχονται, κλείνουν μια περιοχή, ένα κράτος μέσα σε ένα άλλο κράτος, δεν υπάρχουν δασμοί, δεν υπάρχουν φορολογικές επιβαρύνσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες. Δουλεμπορία, εισρωή μεταναστών για να δουλεύουν εκεί για ένα ξεροκόμματο. Όποιος ξέρει περί τίνος πρόκειται η ειδική οικονομική ζώνη, ας κάνει μια βόλτα μέχρι την Ευρωπαϊκή Τουρκία, υπάρχει μεγαλύτερη και βέβαια μιλάμε και για τις περιοχές της Κίνας και αυτά. Αυτή τη μετατροπή θέλουν για τη Θράκη και με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ ωραία γκριζάρουν και ολόκληρες περιοχές. Μέγα εθνικό θέμα, δεν το σηκώνει κανείς. Επίσης, στη Θράκη προβλέπεται να περάσει και στη Μακεδονία ο Transatlantic Pipeline. Ο Transatlantic Pipeline, ο γνωστός TAP, είναι ο αγωγός που θέλουν να φέρουν από το Αζερμπαϊτζάν για να περάσει μέσω Θράκης και Μακεδονίας και να φύγει στην Ιταλία. Αυτός είναι υπό την αποκλειστικότητα του ΝΑΤΟ, θα έχει δεξιά και αριστερά μια έκταση αρκετών χιλιόμετρων όπου δεν θα θεωρείται ελληνικό έδαφος και είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για τις υπεριαλιστικές δυνάμεις να γκριζάρουν περιοχή. Συνεχίζω. Γιατί αυτά είναι τα πιο βασικά, μπορούμε να πούμε κι άλλα. Ονομασία δεν μας έχετε πει. Το μακεδονικό. Το ναι. Μακεδονικό. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για το μακεδονικό. Σαφώς αυτό το κράτος είναι ένα κράτος παρίας. Δεν υπάρχει ουσιαστικά. Είναι ένα αποτέλεσμα των σφαιρών επιρροής
των μεγάλων δυνάμεων, βλέπε Γερμανία ή και Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένα κράτος που ουσιαστικά, όπως και εμείς άλλωστε έτσι έχουμε καταντήσει, διοικείται από μία συμμορία, από μία μαφία, δεν είναι η κυβέρνηση της Φίρομ, αυτού του μορφώματος, κυβέρνηση η φιλολαϊκή για το λαό της. Εξάλλου ο λαός της είναι πολλές διαφορετικές εθνότητες εκεί, Αλβανοί, Σλαβόφωνοι και Βουλγαρόφωνοι. Επομένως, δεν χρειάζεται να συζητάμε κάτι, είναι ουσιαστικά σαν να μην υπάρχει αυτό το μόρφωμα, πρέπει να μην, υπάρχει εκεί, να απορροφηθεί. Έτσι κι αλλιώς είναι αποτέλεσμα της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, από όσο όλοι ξέρουμε. Δεν τίθεται θέμα ούτε καν για την ονομασία, ούτε καν για την ύπαρξή του. Κύριε Κανελάκη, τώρα ο λόγος εσάς, θέλατε να τοποθετηθείτε. Σε σχέση με την τοποθέτηση του κυρίου Συμβουλόπουλου που αφορούσε στην Κύπρο. Εγώ δέχομαι, κύριε Συμβουλόπουλε, ότι η επιβολή του μνημονίου στην Κύπρο συνιστά για μας τους Ελλαδίτες εν την μέτρο εθνικό ζήτημα. Το ερώτημα όμως που μας απίφθινε ο κύριος μου διαφεύγει... Μαζάνης. Ο κύριος μου διαφεύγει προς στιγμή το όνομά σας, ο κύριος Μαζάνης, δεν αφορούσε στην θέση που περιήλθε, στη δεινή θέση που περιήλθε η Κύπρος και ο κυπριακός λαός μετά την επιβολή του μνημονίου και την υπαγωγή στον μηχανισμό στήριξης, αλλά αφορούσε κατά μείζωνα λόγο στις σχέσεις με την Τουρκία και στην ΑΟΣ. Θα ήθελα λοιπόν, προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, να επαναλάβω ότι σαφώς και η επιβολή του μνημονίου στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό μας απασχολεί εντόνως. Είναι προφανές ότι εκεί πέρα παίχτηκε ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι, αλλά από την άλλη θα σας πω ότι εάν η Κύπρος δεν είχε κινηθεί καθόν τρόπο, κινήθηκε στην διεθνή σκακέρα με αφορμή την δική της ΑΟΣ, συνάπτοντας συμμαχίες με Αμερική και Ισραήλ, αντιλαμβάνεστε ότι η θέση της θα ήταν εξαιρετικά δυσκολότερη σήμερα από ό,τι είναι. Θα ήταν σε πιο δεινή θέση. Αυτό. Λοιπόν, πάω σε επόμενη ερώτηση και μετά μία-δύο ερωτήσεις από αυτές που βλέπω που έχει στείλει ο κόσμος και μέσω του email. Φυσικά, κυρία Δημητράτου, πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα μας. Τι μπορείτε να κάνετε στην Ευρωβουλή γι' αυτό? Καταρχήν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα κάνει κάτι η Ελλάδα μόνη της. Έχουμε τη συνθήκη του Δουβλίνου 2 που έχει αφήσει ανοιχτή την Ανατολική Ελλάδα, η οποία δέχεται κόσμο και δεν έχει πού να τον απορροφήσει. Χρειαζόμαστε κόσμο ο οποίος ναι, να έρθει εδώ, αλλά να μην έρθει, λες και η Ελλάδα είναι μια αποθήκη ψυχών. Να έρθει εδώ, γιατί θα μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, θα έχει μια λειτουργική θέση, θα μπορεί να ενσωματωθεί και να αφομοιωθεί και στον οικονομικό και στο κοινωνικό τομέα. Άρα, να φανταστώ ότι είστε υπέρ της συνθήκης. Όχι. Ή κατά. Κατά της καταγγέλλετε συνθήκης. Τη συνθήκη του Δουβλίνου 2. Mm-hmm. Ναι. Κάτι άλλο? Όχι, από εκεί και πέρα. Προφανώς και αγαπάμε όλα τα έθνη, όλους τους λαούς. Κανείς δεν εχθρεύεται κανέναν. Αρκεί βέβαια κανείς να μην κάνει και κανέναν δούλο του. Κανείς να μην κάνει και τραγωδίες σε βάρος άλλων ανθρώπων, οι οποίοι ψάχνουν μια ευκαιρία. Γιατί το είδαμε πολλές φορές στη χώρα μας. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι πνίγηκαν, οι οποίοι γίνονται πάρα πολλά πράγματα λόγω της λαθρομετανάστευσης την οποία έχουμε αφήσει σε ανοιχτό κύμα. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και ότι έχουμε πρόβλημα. Για να το ελέγξουμε, θα πρέπει να τοποθετηθούμε εκ νέου σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κατάργηση της συνθήκης Δουβλίνου 2 και να προχωρήσουμε σε μια άλλη συνθήκη, σε μια άλλη ρύθμιση, η οποία δεν θα κάνει την Ελλάδα αποθήκη ψυχών. Κύριε Πισία, εσείς. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι μας έχουν αναθέσει το ρόλο του σύνοριοφύλακα. Και αυτός ο ρόλος γίνεται με μέσα και με τρόπους που ορισμένες φορές δεν θέλω να περιπτώσω ευθύνες σε εκείνους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, βγαίνουν στη θάλασσα, στους λιμενικούς ή άλλους. Όπου υπάρχει ευθύνη, να καταλογιστεί και να είναι και η ευθύνη να αποδοθεί με τρόπο αμετάκλητο. Όμως σου αναθέτουν να κάνεις το συνοριοφύλακα, στη συνέχεια σου αναθέτουν να κάνεις το δεσμοφύλακα ή τον ανθρωποφύλακα. Δηλαδή, μπήκε στη χώρα, κράτα τον εδώ, μην μου το στείλεις παρακάτω. Αυτή είναι η ουσία της συνθήκης του Δουβλίνου. Αυτό το Δουβλίνο πρέπει να αφανιστεί. Άρα και εσείς καταγγελία του Δουβλίνου. Όμως, επειδή μιλάτε με ανθρώπους οι οποίοι είναι και υπέρ ενός
Το είπα και πριν με άλλους τρόπους, κινήθηκα σε ένα πιο έτσι, αν θέλετε, κόσμιο θέμα. Ναι. Και είπα, όχι, είπα ότι οι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να παράξουμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί εντάξει, το χρέος το καταγγέλνεις, αλλά την άλλη μέρα πρέπει κάτι να κάνεις. Λέω λοιπόν ότι κάποιοι πολύ σύντομα θα τους πάνε πεσκέσια. Δηλαδή κάποιοι, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε στρατόπεδα εκεί πέρα στο Λίβανο και οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες Σύριοι, ο ένας ο άλλος που μπαίνουν στις θάλασσες και πνίγονται, πρέπει ενδεχομένως κάποιο καράβι να πάρει κάποιους ανθρώπους από εκεί και να τους πάει κατά το βορρά μεριά. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που συζητιέται σοβαρά από τα λέτε κατά το βορρά. Ναι, κατά το βορρά. Εννοείται κατά Γερμανία. Πάμε κατά εκεί μεριά που υπάρχουν και περισσότερες δυνατότητες. Γιατί αν κάποια στιγμή δεν τους βάλεις πρώτων ευθυνών τους και να τους πεις ότι δεν είναι μου τον έφερε, τον κλείσαμε μέσα στην Ελλάδα και αν αυτός βρεθεί στο έδαφος θα τον γυρίσεις πίσω στην Ελλάδα, εγώ ας τον φέρω κατευθείαν εκεί και από εκεί και πέρα να μας πεις εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι την εφαρμογή του Δουβλίνου 2. Κάτι που μπορούσαν να το είχαν ενθαρρύνει και οι κυβερνήσεις. Κύριε Κανελάκη, σε σχέση με μια τοποθέτηση... Όχι, να απαντήσετε και σε αυτό. Θα απαντήσω σε αυτό. Σε σχέση με μια τοποθέτηση που έκανε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής και αφορούσε στον πρόεδρο, στον κύριο Πολύδωρα. Κύριε καθηγητά, ο πρόεδρος Πολύδωρας, ως δεινός ιστοριοδίφης που είναι, έχει απαντήσει πάμπολες φορές δημοσία για τα μείζωνα εθνικά μας ζητήματα. Έχει δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και για το Κυπριακό και για το Σκοπιανό και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ουδέποτε λοιπόν υπήρξε θέση από την πλευρά του κυρίου Πολύδωρα αλλά και των υπολείπων στελεχών του κόμματός μας η οποία να είναι χαλαρή απέναντι σε αυτά τα ζητήματα μείζωνος εθνικής σημασίας. Σε σχέση με τον Δουβλίνο πρέπει να καταργηθεί, δεν το συζητάμε. Άρα είστε και εσείς υπέρ της καταγγελίας. Πρέπει να καταργηθεί πάρα αυτά. Άσα, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή πιστεύετε ότι θα είναι η αρχή το να αντιμετωπιστεί το θέμα της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα μας. Θεωρώ ότι από την κατάργηση θα προκύψουν ωφέλη και για την χώρα μας και για την κοινωνία μας, αλλά θα προκύψουν ωφέλη και για τους ίδιους τους μετανάστες. Δηλαδή πρέπει να το προσεγγίσουμε και ανθρωπιστικά. Στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, εξαθλειώνονται, μη έχοντας οι περισσότεροι εξ αυτών στις προθέσεις τους να παραμείνουν στην Ελλάδα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ως ενδιάμεσο χώρο, ως ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα. Ωραία. Κύριε Συμβουλόπουλε, ένα λεπτό. Ναι, κύριε Πισία. Μπορώ να το πω για να. Οποιοσδήποτε μετανάστης μας πει ότι θέλει να μείνει στη χώρα, να δουλεύει και να σηκώνεται πρώτα και να βλέπει την Ακρόπολη. Καλοδεχούμενος είναι. Οι άνθρωποι αυτοί όμως ξέρουν ότι η Ελλάδα περνάει δύσκολες ώρες και θέλουν να πάνε στη Γερμανία, στη Σουηδία, στις άλλες χώρες. Να πάνε οι άνθρωποι εκεί. Μας λένε από εκεί πάνω ανθρώπινα δικαιώματα, μας λένε για όλα αυτά. Το ανθρώπινο δικαίωμά του λοιπόν αυτού του μετανάστη, για το οποίο εμείς καταγγελόμαστε πολύ συχνά ότι δεν σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ας το σεβαστούν εκείνοι οι οποίοι έχουν και περισσότερες δυνατότητες. Και λέω και πάλι, όποιος θέλει να μείνει εδώ στην Ελλάδα, για μας η ελληνική παιδεία λέει ότι αυτούς τους ανθρώπους τους φιλοξενείς και τους δίνεις και τη δυνατότητα να ενσωματωθούν κάποια στιγμή, να ζήσουν μαζί σου μαζί με αυτούς εδώ τους ανθρώπους και να πάμε μια χαρά. Κύριε Συμβουλόπουλε, σε εσάς. Υπό προϋποθέσεις λέτε εσείς. Κύριε Συμβουλόπουλε. Ωραία. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα είμαστε λίγο ως πολύ κοντά όλοι οι συνυποψήφοι στην εκπομπή σας εδώ. Εγώ απλά θα πω ότι η μετανάστευση είναι ο καινούριος τρόπος που έχει βρει η παγκόσμια αγορά για να, για να καταπολεμήσει την ανεργία. Αυτή είναι η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας όπως αυτή διατυπώθηκε το 2012. Το ΕΠΑΜ και εγώ προσωπικά δεν είμαστε κατά του μετανάστη. Σαφώς μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Είμαστε όμως κατά της μετανάστευσης με την έννοια ότι ξεριζώνονται άνθρωποι, λαοί από τις ίδιες τους χώρες, τις ίδιες τους πατρίδες, γιατί γίνονται πόλεμοι. Και πολλές φορές γίνονται πόλεμοι και με την συμμετοχή της Ελλάδας σε ηθικό ή και διπλωματικό ή και στρατιωτικό επίπεδο ακόμα. Άρα. Ποιος μετέτρεψε την Ελλάδα σε σκουπιδοτενική ανθρώπινων ψυχών αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι άλλος εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκόσμια λογική της αγοράς. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ξέρετε ότι ξεπλένεται χρήμα, είναι βιομηχανία η μετανάστευση και το δουλεμπόριο αυτή τη στιγμή. Ξεπλένεται χρήμα μέσα στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Frontex δεν είναι ο θεματοφύλακας, δεν είναι αυτοί που προσπαθούν να αποτρέψουν τη μετανάστευση, είναι αυτοί που την αφήνουν να λειτουργεί τη μετανάστευση, διότι υπάρχουν
κομματικά ωφέλη από αυτήν την ιστορία. Υπάρχουν από πίσω επιχειρηματικά συμφέροντα και από εφοπλιστικά συμφέροντα μέχρι ό,τι θέλετε. Άρα, εμείς λέμε έξω, όχι απλά καταγγελία, αποχώρηση από το Δουβλίνο 2 και τη συνθήκη Σέγγεν, ούτως ώστε να κλείσουμε τις πόρτες οι οποίες επιτρέπουν την εισρωή μεταναστών εδώ. Κύριε Συμβουλόπουλε, επειδή υπόθηκε και χθες αυτό από υποψήφιο πάλι του ΕΠΑΜ, ναι, αυτό που ρωτούσε ο κόσμος και από τα email που είδα χθες, ναι, αλλά και αναρωτήθηκαν και άλλοι υποψήφοι εδώ στο στούντιο, αν καταργηθούν αυτά τα δύο που είπατε, σημαίνει ότι και εμείς ως Έλληνες, για να πηγαίνουμε σε άλλες χώρες, θα πρέπει να βγάζουμε βίζα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Αυτό είναι παραμύθι. Εφόσον δεν... Είναι παραμύθι αυτό που ισχύει. Ωραία, όχι, το okay, λέω. Εφόσον δεν είμαστε μέσα στο Δουβλίνο και στη συνθήκη Σέγγεν, χρησιμοποιούμε το διεθνές δίκαιο, ναι, έτσι, και μπορούμε να στείλουμε τους ανθρώπους όπου θέλουν να πάνε. Αλλά εγώ θα σας το. Ας πούμε, ας δεχτώ ότι ακόμα είναι. Που δεν είναι, αλλά ας δεχτώ ότι είναι σοβαρό επιχείρημα αυτό. Mm-hmm. Θα σας πω κάτι. Όχι, είναι okay, είναι ερώτηση του κόσμου από χθες. Okay, σας το λέω γιατί υπόθηκε πάλι. Σας έδωσα μια απάντηση σε αυτό. Εφόσον δεν είμαστε στη συνθήκη Σέγγεν, δεν μας επιτρέπει το διεθνές δίκαιο να χορηγούμε ταξιδιωτικά έγγραφα όπου θέλει να πάει ο άνθρωπος που θέλει να πάει. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Ποιος μετανάστης θα διαλέξει να έρθει στην Ελλάδα που θα θέλει να πάει σε μια χώρα από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να πάει από εδώ? Να σας το πω και ανάποδα δηλαδή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω. Θα θέλει κάποιος που έρχεται από την Ασία ή από την Αφρική να πάει στο Βέλγιο ή στην Ιταλία ή στην. Δεν θα περνάει από την Ελλάδα. Πώς θα περάσει από την Ελλάδα? Γιατί να προτιμήσει την Ελλάδα εφόσον δεν θα μπορούμε να τον διώξουμε? Μάλιστα. Είναι η άποψή σας. Θέλω να πάω σε ερωτήσεις τώρα. Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί, κυρία Δημητράτου, πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Συμβουλόπουλος? Όχι. Ήταν ξεκάθαρη και η δικιά σας άποψη και του κύριου Πισία και του κύριου Κανελάκη. Λοιπόν, ο κόσμος ρωτάει διάφορα. Έχω σημειώσει εδώ μερικές ερωτήσεις από το email που έχουν έρθει. Θα αρχίσω με εσάς, κύριε Κανελάκη, αλλά είναι ερώτηση που απευθύνεται σε όλους. Τι θα λέγατε αν συναντούσατε, ρωτάει εδώ ένας τηλεθεατής, την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε? Τι θα τους λέγατε? Λόγω παιδείας και αγωγής θα τους αντιμετώπιζα με έναν ευγενή τρόπο, παρότι δεν τους αξίζει, για να είμαι ξεκάθαρος. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θα απίφθηνα στον κύριο Σόιμπλε και καθώς και στην κυρία Μέρκελ είναι πότε θα μας απαλλάξουν από την παρουσία τους. Μάλιστα. Κυρία Δημητράτου, εσείς? Εγώ δεν θα ζητούσα να μας απαλλάξουν από την παρουσία τους. Εγώ απλά θα έκανα ξεκάθαρο ότι είμαι Ελληνίδα, είμαι περήφανη γι' αυτό, εκπροσωπώ την Ελλάδα σε όλα τα μήχη και τα πλάτη της, σε όλες τις πιθανές αξίες της και αυτές θέλω να διαπραγματευτώ. Mm-hmm. Αρκετά με τις ανθεληνικές πολιτικές. Αυτές βρίσκουν εύκολα συμμάχους. Πάμε να δούμε πού θα βρουν οι ελληνικές πολιτικές συμμάχους. Κύριε Πισία. Πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική σαν την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε, ό,τι και να τους πεις, δεν πιάνει τόπο. Ίσως θα πρέπει να τους προσπεράσεις. Και γι' αυτό υποστηρίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να προσπεράσουμε. Και αυτό είναι με το να πατήσουμε γερά στα πόδια μας, να φτιάξουμε εκείνους τους σχετισμούς, ώστε αύριο ούτε αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι ένοχη, καθότι συνένοχη στην εφαρμογή ενός σχεδίου, το οποίο ήταν πολύ επιθετικό για τον ελληνικό λαό και το οποίο δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην ελληνική οικονομία, πρέπει να συνεχίσει, αλλά και με το καλό να αλλάξουν οι συσχετισμοί μέσα στην Ευρώπη, ούτως ώστε, μια και έτσι είναι σήμερα ο πλανήτης, μια και χρειαζόμαστε αυτή την περιφερειακή οντότητα που λέγεται Ευρώπη, μια και τα γεωπολιτικά και τα οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή δεν θα συζητούσατε καθόλου μαζί τους εσείς? Το να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος, νομίζω ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι λάθος για μας και είναι ίσως ωφέλιμο για αυτούς. Κοντόθωρη αντιμετώπιση από τη μεριά τους. Βλέπουν μόνο δύο μέτρα μπροστά. Δεν βλέπουν ότι με αυτή την πολιτική μπορεί να αποσυνθέσουν την Ευρώπη και η Γερμανία θα είναι αδύναμη αύριο εάν η Ευρώπη αποσυνδεθεί. Κύριε Συμβουλόπουλε. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία έκανε μεγάλα ιστορικά λάθη. Κύριε Συμβουλόπουλε. Κύριε Μαζάνη, η κυρία Μέρκελ, γιατί λίγο είναι να τη λέω κυρία, η Μέρκελ λοιπόν και όλο το προσωπικό, το πολιτικό της Γερμανίας, αλλά και το δοσύλλογο πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα που συνεργάζεται μαζί της, θα περάσουν από δίκη. Είτε με διεθνή εντάλματα, αν δεν είναι μέσα στην Ελλάδα, είτε με ειδικά δικαστήρια τα οποία θα συγκροτήσει ο λαός όταν με το καλό πάρει ο ίδιος την εξουσία.
να είστε σίγουρος γι' αυτό και όχι μόνο για τη γενοκτονία που γίνεται στην Ελλάδα, αλλά και για αυτή τη θηριωδία που γίνεται αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να γίνεται και θα αρχίσει να γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι πολύ κοντά το μακελιό. Τολμώ να εκτιμήσω να έχουμε πάρα πολύ κοντά το νου μας. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μπαρόζο, όλοι οι Ρεν και όλοι αυτοί πρέπει να δικαστούν για γενοκτονία λαών, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Οφείλω επίσης μία απάντηση από πριν που δεν έδωσα στα εθνικά θέματα, γιατί πολύ γρήγορα θα την πω, για τις πολεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να ζητήσουμε ως αποζημίωση από σπόρους. Πολύ σπάνιους, υπάρχουν πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί, οι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, σπόρους και βιογενετικό υλικό το οποίο πήραν οι Γερμανοί μαζί τους όταν φύγαν από την Ελλάδα. Αυτό το πράγμα όχι μόνο πρέπει να απαιτηθεί, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συμψηφιστεί με κανένα χρέος, οικονομικό χρέος που χρωστάμε, υποτίθεται που δεν χρωστάμε, λένε ότι χρωστάμε στους Γερμανούς, γιατί ακούω τώρα τελευταία, ακόμα και από την αξιωματική αντιπολίτευση, να μιλάνε για συμψηφισμούς και για διάφορα τέτοια. Προς Θεού, μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Να συμψηφιστεί το παράνομο, απεχθές, επαχθές, καταχρηστικό, συσαχθές χρέος της Ελλάδας με τις ελληνικές επανορθώσεις και πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Ωραία. Πάμε σε επόμενη ερώτηση τηλεθεατή. Λέει εδώ, ρωτήστε τους υποψηφίους ποια πιστεύουν ότι είναι τα χαρακτηριστικά ενός νέου στην Ελλάδα της κρίσης. Κύριε Κανελάκη. Πεπαιδευμένος, υπερήφανος, μαχητικός, αλλά συνάμα και εξαθλιωμένος από την κρίση. Κύριε Δημητράτου. Τα πρώτα χαρακτηριστικά θα έπρεπε να είναι χαρακτηριστικά του Έλληνα, του νέου Έλληνα στην κρίση. Δυστυχώς είναι ανασφάλεια, τεράστια ανασφάλεια, επειδή τυχαίνει να έχω και αδερφό ο οποίος είναι στη τρίτη ηλικίου και βλέπω όλο αυτό που ζούνε όλοι στην ηλικία του, για το αν αξίζει ακόμα να μείνουν στη χώρα τους για να σπουδάσουν, αν αξίζει γενικά μετά τα 18 σου να μείνεις σε αυτή τη χώρα, να επενδύσεις στη χώρα σου, θα επενδύσει αυτή πίσω σε σένα. Οπότε σαν βασικό χαρακτηριστικό βλέπω την ανασφάλεια, αλλά βλέπω και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, βλέπω μία έντονη στροφή προς την ιστορία και αγάπη για τη χώρα τους. Ίσως η κρίση κατά βάθος μας έκανε καλό σε βαθμό συνείδησης. Καταλάβαμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να μας τα δώσουν έτοιμα, θα το ψάξουμε, να μάθουμε ποιοι είμαστε και να τοποθετούμαστε ως Έλληνες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία διαπίστωση. Βλέπω παιδιά που στην ηλικία τους δεν είχα τέτοιες τοποθετήσεις και είναι πάρα πολύ ωραία διαπίστωση. Κύριε Πησία. Εγώ βλέπω στους νέους ανθρώπους ότι έχουν απομυθοποιήσει το πολιτικό σύστημα, ότι έχουν γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Το μόνο που έχω να τους πω τώρα, μια κουβέντα βέβαια είναι αυτή, όλες οι μεγάλες αλλαγές στην ιστορία της ανθρωπότητας έγιναν από νέους ανθρώπους. Πρέπει να δημιουργήσουν οι ίδιοι τη δική τους πολιτική. Πώς θα είναι αυτή, τι χαρακτηριστικά θα έχει, τα δικά τους χαρακτηριστικά. Εγώ κι αν προσπαθήσω να τους περιγράψω, μπορώ να τους περιγράψω λάθος. Εκείνο που θέλω να πιστεύω είναι ότι σε αυτή την κρίση ίσως δημιουργηθεί απαραίτητη αυτογνωσία και έτσι πάλι μια νέα γενιά ανθρώπων να πάρει τα πράγματα στα χέρια του, να τους είμαστε εμείς περιττοί, ιδίως τα μεγάλα αφεντικά του πολιτικού συστήματος και να γίνουν καινούργια πράγματα. Κύριε Συμβουλόπουλε. Η ερώτηση τι ήταν ακριβώς, πώς βλέπω τους νέους ή πώς όχι, είναι τα χαρακτηριστικά λέει εδώ ο τηλεθεατής, ενός, ρωτήστε τους υποψηφίους ποια πιστεύουν ότι είναι τα χαρακτηριστικά ενός νέου στην Ελλάδα της κρίσης. Πιτσιρικάς είναι και το ρωτά, είμαι σίγουρος. Okay, νομίζω σε ένα βαθμό συμφωνώ με την συνυποψήφια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, την κυρία Δημητράτου, ότι έχει... Υπάρχει μια αρκετά καλή στροφή από μια μερίδα της νεολαίας που αρχίζει και ψάχνει λίγο πίσω τα βιβλία της ιστορίας να δει τι γίνεται, να μελετήσει λίγο, να δει τα πράγματα. Καλό είναι αυτό γιατί ξαναβάζουμε τις αξίες που έχουμε χάσει. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος της νεολαίας περί άλλων τυρβάζει αυτή τη στιγμή. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν με ενοχλεί εμένα προσωπικά γιατί δεν απαιτώ από τους νέους και δεν συμφωνώ με τον κύριο Πησία που λέει ότι από τους νέους έρχεται η ανατροπή και η επανάσταση. Εμείς έχουμε το χρέος, μπορεί να έχει έρθει ιστορικά στην ιστορία σε κάποιες περιπτώσεις να έχει γίνει ανατροπή από νεολαία, όπως πήγε να γίνει και στο Πολυτεχνείο, όπως έχει γίνει σε άλλες στιγμές, υπήρχαν νεολαίστικα κινήματα. Αλλά σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, εμείς πρέπει να αφήσουμε ελεύθερη τη γη στους νέους που έρχονται από πίσω μας. Δεν είναι τόσο χρέος των νέων. Εμείς δεν τα πήγαμε καλά.
Εμείς αφήσαμε την κοινωνία μας να γίνει έτσι. Οι νέοι είναι λίγο αποπροσανατολισμένοι αυτή την εποχή, ή όσοι δεν είναι αποπροσανατολισμένοι, δυστυχώς έχουν μπλέξει σε ιδεολογήματα και σε, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά, τα οποία δεν τους αφήνουν να δουν την πραγματικότητα όπως έχει. Πάντως ελπίζω ότι είμαι αισιόδοξος ως προς αυτό. Νομίζω ότι η νεολαία μας σιγά σιγά αφυπνίζεται. Ωραία. Πάω και σε τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε στις 7. Πρέπει να απαντήσετε πολύ γρήγορα πραγματικά. Να πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις, αν πιστεύετε, για το τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Κανελάκη. Σας είπα και στην αρχή, στο ξεκίνημα της εκπομπής σας, ότι το μνημονιακό σύστημα, το μνημονιακό μπλοκ, έχει επιστρατεύσει όλα τα εργαλεία χειραγώγησης κοινής γνώμης, είτε δημοσκοπήσεις και μέσα ενημέρωσης, προκειμένου καθ' αυτόν τον τρόπο να έρθει και να χειραγωγήσει, να εξανδραποδίσει την εκλογική μάζα. Οι δημοσκοπήσεις θα διαψευστούν. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα για τους κυβερνώντες θα είναι εξαιρετικά δυσμενές. Κυρία Δημητράτου, καταρχάς πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Τώρα να μην το γυρίσουμε στον Κατζατζάκη, δεν πιστεύω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Εξαρτάται από πού προέρχονται οι δημοσκοπήσεις, ποιος τις κάνει, με τι ερωτήσεις και σε τι κοινό. Κύριε Πισία. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Σήμερα διάβασα σε μια εφημερίδα ότι οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στους οικολόγους πράσινους η μία κάτω από 1%, η άλλη 2% και η άλλη 4,1%. Ό,τι να είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι δύσκολο να σας πω. Ωραία, κύριε Συμβουλόπουλε, πάμε σε εσάς για τις δημοσκοπήσεις. Για τις δημοσκοπήσεις, τι να πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Αν πιστεύετε ή όχι, αυτό μας φτάνει. Όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Απλά νομίζω να κάνω μια εκτίμηση, ναι, ναι, ότι η ψαλίδα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συγκυβέρνηση θα είναι μεγάλη, ενδεχομένως να είναι και διψήφια, και θα κάνω και μια ευχή να μην θεωρήσει ο κόσμος χαμένη την ψήφο στους μικρότερους σχηματισμούς, για να μην στηρίξει το διπολικό, τη διπολικότητα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα. Δηλαδή έφυγε ο Μανολιός, να μην βάλουμε τα ρούχα μας αλλιώς. Όχι, κύριε Πισία, βλέπω λίγο τις ερωτήσεις του κόσμου και τα σχόλια. Ρωτάνε αν θα αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια. Κάποιοι άλλοι λένε δεν ακούσαμε ξεκάθαρες λύσεις για το θέμα της ανεργίας των νέων. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Θα πάμε σε μια τελευταία τοποθέτηση από τον καθένα σας. Η ερώτηση είναι γιατί πρέπει να επιλέξει το κόμμα σας σε αυτές τις ευρωεκλογές. Έχουμε 5 λεπτά, πρέπει να μοιραστείτε το χρόνο. Κύριε Κανελάκη. Το λέω, ναι, ναι. Το κόμμα της Ένωσης για την Πατρίδα και τον Λαό δημιουργήθηκε ως ένας χώρος υποδοχής προκειμένου να υποδεχθεί εκείνους τους κεντροδεξιούς οι οποίοι είναι απέναντι στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Το κόμμα μας εξ αρχής διακήρυξε μία σειρά από εθνικές, κοινωνικές και πατριωτικές θέσεις, οι οποίες θέσεις έχουν στον πυρήνα τους μία συλλογικότητα, την οποία συλλογικότητα την υπηρετήσαμε με ιδιαίτερη συνέπεια. Σας καλούμε να ψηφίσετε το κόμμα της Ένωσης για την Πατρίδα και το Λαό, έχοντας στο μυαλό σας ότι οι εκλογές της 25ης Μαΐου είναι πρωτίστως εθνικές εκλογές και δευτερευόντως ευρωπαϊκές εκλογές. Κυρία Δημητράτου. Εμένα θα μου επιτρέψετε να απαντήσω εκπροσωπώντας το κίνημα των ανεξαρτήτων Ελλήνων και όχι το κόμμα. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις μας. Δεν αποδεχόμαστε μια ομοσπονδιοποιημένη Ευρώπη. Εκπροσωπούμε τα έθνη κράτη. Είμαστε σύμμαχοι με όλα τα έθνη κράτη, εφόσον και αυτά είναι σύμμαχοι μαζί μας. Και πάμε για να διεκδικήσουμε μια Ελλάδα δυνατή μέσα στην Ευρώπη. Πρώτα η Ελλάδα, μετά τα συμφέροντά της μέσα στην Ευρώπη. Και όχι τα συμφέροντα της Ευρώπης μέσα στην Ελλάδα. Υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα συνυποψηφίων. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Και θα ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή ο Έλληνας να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της ψήφου του και να μας τη δώσει. Κύριε Πισία. Εγώ θα έλεγα ότι οι οικολόγοι πράσινοι υποστηρίζουν την βασική θέση που λέει «Ουκ επάρτος ζήσετε μόνον». Χρειάζεται συνεπώς και η οικολογία, χρειάζεται ο πολιτισμός, χρειάζεται η παιδεία, χρειάζονται όλα αυτά. Εμείς όλα αυτά τα θεωρούμε ότι αποτελούν μια ενότητα η οποία δημιουργεί την ανθρώπινη οντότητα του νέου ανθρώπου του 21ου αιώνα. Για να υπάρχει ζωή για τους ανθρώπους, δικαιοσύνη, όλα αυτά, αλλά να υπάρχει και πλανήτης.
Γιατί χωρίς τον πλανήτη δεν θα υπάρχουμε κι εμείς. Τώρα, ναι, για τους πειρατές, τους αδελφούς πειρατές, με τους οποίους είμαστε μαζί σε αυτό το ψηφοδέλτιο, μιλάνε για την ελευθερία, υποστηρίζουν την ελευθερία στο διαδίκτυο, είναι ενάντια σε κάτι το οποίο είναι πολύ κρίσιμο αυτό, στις πατέντες. Πρέπει να έρθει κάποιος εδώ, πρέπει να καλέσετε κάποιον εδώ να σας τα πει καλά. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ένα φάρμακο να προστατεύεται με αυτούς τους τρόπους που το προστατεύουν οι πολυεθνικές? Είναι δυνατόν να μπλοκάρονται οι καινοτομίες? Είναι δυνατόν να μπλοκάρονται όλα αυτά τα πράγματα και να μην μπορούν, διότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη ανισότητα ανάμεσα στις ισχυρές χώρες και στις αδύναμες χώρες. Ορισμένες χώρες κάποια στιγμή σπάνε αυτά τα μονοπόλια. Και υπάρχει και μια ιστορία που λέγεται Snowden. Η ιστορία Snowden, κύριε, δίδαξε όλους μας πολλά για το πώς κάποιοι πληροφορούν και παραπληροφορούν, πώς προσπαθούν να κρατήσουν την πληροφορία στα χέρια τους και να μας κρατήσουν στα σκοτάδια τα μαύρα. Κύριε Συμβουλόπουλε, και ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Ωραία, οι ευρωεκλογές είναι μία από τις πολλές μάχες, ένα μεγάλο πόλεμο. Δεν είναι καταλυτική ιστορία για να μπορέσει ο λαός μας να δει αποτέλεσμα μέσα από τις ευρωεκλογές, ακόμα και από τις εθνικές εκλογές με τον τρόπο που γίνονται. Δεν ξέρουμε και αν θα γίνουν κιόλας εθνικές εκλογές και απαντάω σε ένα παλιό ερώτημα που τέθηκε πριν. Θα το δούμε αν θα γίνουν. Έχουμε πολλά. Πώς το λένε, έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Θυμίζω Παπαδήμους, Πικραμένους κτλ. Λοιπόν, ωραία. Εμείς μιλάμε με το λαό μπροστά. Δεν είμαστε. Είμαστε μια ευρεία κοινωνικοπολιτική συμμαχία που προσπαθεί να γίνει καταλύτης μέσα στο λαό, να βοηθήσει τον ίδιο το λαό να πάρει τα πράγματα στα χέρια του, να μπει αυτός μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβανόμαστε ότι κατακτιέται και η λαϊκή κυριαρχία και η εθνική ανεξαρτησία. Με αυτό πάμε να πούμε στην Ευρωζώνη, αλλά βασικά να κάνουμε το επόμενο βήμα για το εσωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση έτσι αλλιώς θα καταστραφεί από μόνη της. Αυτό είναι σίγουρο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Η Ευρώπη, σαν γεωγραφικός χώρος, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι αντιευρωπαϊκό το ΕΠΑΜ ή ο κόσμος που αποτελεί το ΕΠΑΜ με αυτή την έννοια. Είναι κατά αυτής της Ευρώπης η οποία μετασχηματίζεται σε καινούρια νεοναζιστική οργάνωση. Okay, αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους σας που ήσασταν εδώ σήμερα. Νομίζω ότι έγινε ένας καλός διάλογος. Ακούστηκαν αρκετές απόψεις. Διάβασα και κάποιες ερωτήσεις του κόσμου. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και εύχομαι, όπως το είπα και χθες στους υποψήφιους που βρισκόντουσαν εδώ, αν είστε στο Ευρωκοινοβούλιο, να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για τη χώρα μας και ειδικά για τους νέους ανθρώπους, για τους νέους πολίτες, για τα νέα παιδιά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε, που συμμετείχατε σήμερα σε αυτή τη συζήτηση με τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Ήδη μου λέει εδώ η Διονυσία Εμμανουλίτση ότι έχουν έρθει πάρα πολλά email. Θα τα διαβάζουμε, θα τα δούμε. Στο επόμενο debate λοιπόν θα πάρουμε αφορμή αυτά τα email που στείλατε για να ρωτήσουμε τους επόμενους που θα βρεθούν στην τηλεόραση της ζούγκλας για το επόμενο debate. Καλό σας απόγευμα. Γεια χαρά.